Αιωνία σου η μνήμη, παμακάριστε. Ποιο? Αιωνία σου η μνήμη. Ποιο πέθανε? Ένα στόχο. Δεν ασχολείται άνθρωπο, sorry που το λέω. Αν βγει στον δρόμο και ρωτήσει 100 ανθρώπου, ένα στόχο. Πιστεύω, ναι, Κώστα. Ούτε η Ηρακλήδη δεν θέλει. Αιωνία σου η μνήμη, παμακάριστε. Καλά, λοιπόν, ρε, χάσει από τον κεράκι. Ναι, τι είχαμε, τι χάσαμε, πάμε παρακάτω. Θα πω ζητήκε και πολύ. Κώστα, θα σωθεί φέτο. Ελπίζω, ναι. Εκτός του Χάνλαν και του Τσίλντρες. Και του είπες πέντε άτομα. Τι και εκτός του. Εκτός του Χάνλαν και του Τσίλντρες, δύο είπα. Ναι. Οι άλλοι ξένοι που πήρες πληρώνονται για ξένοι. Γιατί ο Μούρ δεν ήταν καλός. Καλός. Όχι. Καλός. Πολύ καλός. Άμυνα παίζεις. Όχι. Σύστημα στην επίθεση έχεις. Ναι. Έχεις. 86 έβαλα, ξένθε. Κώστα, έβαλες 86 τον κεραυνό που έπαιζε χωρίς σέντερ. 86. Σέντερ ήμουν εγώ. Ο σέντερ τους έκανε το παιχνίδι της ζωής του, ο Βίλιαμσον. Ναι. Έβαλε 20 πόντους. Με αυτή την άμυνα που να. Και τετράποντο στο τέλος. Με τρίποντο και φάουλ. Και εκεί χάσαμε το μάτς. Και εκεί μάλλον χάσαμε το μάτς. Και εκεί. Όχι, εκεί το έχασες. Γιατί εκεί σου έστειλα μήνυμα και σου λέω τελείωσε. Εκεί ήταν κέρδισες. 4 πόντοι και φάγαμε τετράποντο στα 40 τόσα δευτερόλεπτα. Ναι. Και χάνουν μετά αυτοί, κάνουν ένα ψυχολόγιο το τρίποντο. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, 20 ολόδικά μας. Και πάει ο καλύτερος μας παίκτης. Και κάνει τρίποντο. Που έχει κάνει 5 drive και βάζει καλά το κεφάλι σε όλα. Με τους πιο αργούς ψηλούς στα και πόδια. Μετά, που βάζεις κατά λάθος ισοφαρίζεις. Που χάνει τη βολή. Και κάνει follow carfo με αυτό. Ναι. Αυτό είναι φασάρα. Ναι. Ναι. Και ισοφαρίζεις. Καλή νύχτα. Και γεια σας μετά. Και κάνουμε φάουλ. Έχεις 10 τρίποντα από παντού. 18 τρίποντα, φίλε. Δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε οι reporters. Τώρα γελάς εσύ, αλλά. Είναι για κηδεία η φάση. Τι να κάνω, όταν έχασα εγώ την κόλληση, τι έκανες. Και δεν γελούσα. Γελούσα λόγω του ονόματος. Ναι. Για το χουλιαμά γελούσα. Ενώ κεραυνός. 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 Εντάξει, είναι μια κακή ημέρα. Χάθηκε ένα στόχο σημαντικό. Κώστα, μισό λεπτό. Έπαιζε Champions League ο ΠΑΟΚ χθες. Ποιο ΠΑΟΚ. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει με το κεραυνό Ηρακλή. Πώ ασχολείται. Δηλαδή. Όχι, ο μόνος λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί επειδή η προηγούμενη εκπομπή όντως μίλησε για ΠΑΟΚ. Ναι. Να κάνω μια γέφυρα και μέχρι να πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΞής για τον μπάσκετ και είπε ο Ηρακλής έχασε τον κεραυνό. ΠΑΟΞής για τον μπάσκετ. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Το απάντησε, ρε φίλε όμως. Σωστός, το άκουσα. Εντάξει. Σωστά απαντήσατε. Λοιπόν. Εντάξει, γιατί να μην. Τρόικα και σήμερα με ανάμεικτα συναισθήματα. Ο Στέργιος είναι. Στέργιο, χαρούμενοι είστε. Ικανοποιητικό είναι το αποτέλεσμα. Δεν ικανοποιητικό. Περνάνε, Χρυσανθέ. Άκου λίγο, ότι έχουν πιθανότητα να περάσουν σημαντικές. Όχι, φυσικά. Πιθανότητες περνάνε. Άκου λίγο όμως. Περίμενε. Είναι αυτό που λένε, τους έχουν. Για όντως. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, πώς το είδα εγώ το παιχνίδι, που δεν είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άξιζε καλύτερο αποτέλεσμα. Σωστά. Βάσει εικόνας. Έτσι. Το σκορ τον αδικεί. Σωστό. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Μια καλή εικόνα σε ένα πρώτο παιχνίδι που σε αδικεί το αποτέλεσμα. Μετά να την πληρώνεις. Να το πληρώνεις, ναι. Μετά να σε εγκαντέμεις, να. Όχι μόνο αυτό. Να πηγαίνεις και λίγο, ναι. Ο ΠΑΟΚ τον βόλευε αυτό το παιχνίδι. Όπως αυτό το παιχνίδι σε ένα σημαντικό βαθμό έκανε και με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα. Δηλαδή περίμενε και βγήκε, έβγαινε στην κόντρα. Έχασε λοιπόν από την Κράσνονταρ. Που και χειρότερα έπαιξε από την Μπενφίκα και χειρότερη ομάδα είναι από την Μπενφίκα. Και κέρδισε την Μπενφίκα που και καλύτερη ομάδα είναι από την Κράσνονταρ και καλύτερα έπαιξε από την Κράσνονταρ. Με την Μπενφίκα ήταν και λίγο τυχερός και με την Κράσνονταρ δεν ήταν. Ήταν το ανάποδο. Έτσι. Ήταν το ανάποδο. Mm. Όμως το παιχνίδι για όσους θεωρούν ότι επειδή είχε αυτή την εικόνα, αυτή τη μορφή το παιχνίδι σε ένα εκτός έδρας μάτς, θα έχει την ίδια εικόνα το παιχνίδι εδώ, είναι γελασμένη. Γιατί η Κράσνονταρ θα έχει πλέον αυτό το ρόλο. Ανάλογα και επίσης παίξει ο ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ έχει την πίεση ότι πρέπει να βάλει γκολ και να κερδίσει. Εγώ λέω θα τους περιμένει πάλι. Άμα τους περιμένει πάλι θα βγει 0-0. Όχι. Θα βγει ένα... δεν υπήρχε πίεση με Μπεσίκτας και Μπενφίκα ότι πρέπει να βάλει γκολ και να κερδίσει. Ναι, δεν έπαιρνε μόνο μάτς. Είναι η πρώτη φορά. Όχι, είναι η πρώτη φορά διότι στην Μπεσίκτα. Στην Μπεσίκτα, όχι. Στην Μπενφίκα, Στέργιο. Αν έπαιζε. Η Μπενφίκα δεν θα έβγαινε να βάλει γκολ. Άμα έπρεπε να λήξει 0-0, θα περίμενε και αυτή, θα ήταν πιο πίσω. Δεν είναι το ίδιο να θες να κερδίσεις ένα 0 και να σου πει και κάτι. Όπως εσύ προηγήθηκε, εσύ στο 6 έγινε το πέναλτι, μετά θες 2 γκολ. Δεν είναι το ίδιο να πρέπει να ανατρέψεις σκορ από το να πρέπει. Να σου πει κάτι. Γίνεται 0-1. Αν κάνεις 1-1 στο μονό παιχνίδι, είσαι OK. Εδώ θα πρέπει να κάνεις 2-1. Είναι διαφορετικό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα κακό σκορ από τη μία. Απ' την άλλη, είναι ένα σκορ που αν σου έλεγε πριν το μάτς κάποιος, θα έλεγε OK. 2-1. Έχω και γκολ εκτός έδρας.
μέσα στην έδρα μου θα το ανατρέψω. Και όντως έχει πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να το ανατρέψει. Αλλά είναι διαφορετικό. Καλύτερο από το 1-1 είναι. Αυτό που είπε και ο Σταύρος θες το βράδυ. Καλύτερο από το 1-1. Τι λέτε, ρε παιδιά. Καλύτερο από το 1-1. Εστέριο. Το 2-1 που έχασες είναι καλύτερο από το 1-1. Με ένα στο 1. Στο άλλο περνάς με 0-0. Τι λέτε τώρα. Ότι είναι καλύτερο. Τώρα χρυσόμε εδώ. Τακτικά είναι καλύτερο. Ποια τακτικά. Που τώρα. Τι λες, στο άλλο πρέπει να βγουν οι άλλοι στην επίθεση να βάλουν γκολ και θα είναι ανοιχτή πίσω. Τι λες, τι λέτε τώρα. Mentally, και mentally. Να το ακυρώσει. Να θα κάνει ένα αίτημα η Κράσινο, να ακυρωθεί το δεύτερο τη γκολ, να έρθει με 1-1. Εντάξει, εννοείται, κέρδισαν. Εννοείται, έχουν πλεονέκτημα. Στο ένα αποτέλεσμα η Κράσινο θα παίζει για δύο αποτελέσματα εδώ πέρα. Και στο άλλο παίζει μόνο για νίκη. Τι λέτε τώρα. Για τον ΠΑΟΚ mental είναι καλύτερο. Συμβαίνουν πάντα σήμερα αυτό το καλοκαίρι, συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα και ο ΠΑΟΚ είναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό που λες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν πέρασε με 1-1 εκτός. Αυτό θα έλεγα και Γουρλίδικα είναι καλύτερο. Ούτε με Μπενφίκα με τον γκολ του Άρντα, ούτε με Σάλκε 1-1 και εκεί, ούτε με Άγιαξ δύο φορές 1-1. Εντάξει, καλύτερο το 2-1 που γίνανε τα πράγματα. Συγγνώμη, να είναι πρώτη φορά που θα προκριθεί και ο ΠΑΟΚ. Για να τα βάλουμε σε μία βάση, ο ΠΑΟΚ δεν έχει προκριθεί ποτέ με δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα. ΠΑΟΚ πρόκριση. Ποτέ. ΠΑΟΚ ολέ. Με δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα δεν έχει προκριθεί ποτέ. Άρα είτε με 1-1, είτε με 5-1, είτε με 15-25. Ποτέ ξεποτέ, κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό. Κάποια στιγμή, όχι φέτος. Όπως θα σπάσει και η κατάρα του Ηρακλή στην Κύπρο. Άσε μας, ρε Κώστα. Λοιπόν, θα μας αναλύσει ο Στέργιος περισσότερα για το αγωνιστικό πλάνο, το πώς πήγε το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ, ξαναλέω, τον αδική το αποτέλεσμα. Ότι έπρεπε τουλάχιστον να βγει ισόπαλο. Το παιχνίδι δεν άξιζε την νίκη η Κράσοντα. Ήταν καλύτερο ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι. Απλά αυτοί έχουν όντως μια ικανότητα. Είναι καλή. Στο να αλλάζουν την μπάλα γρήγορα κτλ. Βέβαια, αυτό πολλές φορές. Επειδή αυτό είναι ο τρόπος που έχουν μάθει να παίζουν, έδωσε στον ΠΑΟΚ ευκαιρίες για να τους τυπήσει το ανοιχτό γήπεδο όσο το σκορ ήταν στο 1-1 ή στο 0-1. Έδωσε ευκαιρίες να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είδα πάντως ότι ακόμα και στο σημείο που πιέζονταν αυτοί, παίζανε με την μπάλα κάτω από τον τερματοφύλακα, ορθολογικά, ναι, ναι. Ο τερματοφύλακα στο στόπερ. Στρωτά, ο στόπερ στρωτά. Δεξιά, δεξιά μπροστά. Δεν υπήρχε μία φορά που να κάναν γιώμα. Μία. Στρωτά παίζουν οι ρώσικες ομάδες πάντα. Εντάξει, αυτή η ρώσικη ομάδα τώρα Ρώσους έχει στεριωθεί. Πώς δεν έχει. Μέσα. Όχι, κάτι κάτι Λατίνους έβλεπα εγώ. Κάτι Λατίνοι, δύο, αυτό παίζουν έτσι οι ρώσικες ομάδες. Μία φοβερή ανακάλυψη μπορεί να παίρνει κανένα 2 εκατομμύρια τόσο μαύρο ο στόπερ, ο οποίο είναι λίγο χειρότερο από τον Δελυζήση. Που κάνει και το πέναλτι. Εντάξει, είναι πέναλτι του ΠΑΟΚ. Πραγματικά τώρα δεν ειρωνεύομαι, όχι. Χέρι είναι. Είναι μέσα. Δεν το είδα. Είναι μέσα, ναι. Είναι το δεξί. Είναι μέσα. Είναι εντάξει. Μέσα. Πάω κολλέ. Το πέναλτι που κάνει ο Γιαννούλης νομίζω είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φωνάζουν κάποιοι για το πέναλτι. Πάει και πέφτει αρτσούμπαλα πάνω. Αρτσούμπαλα. Αρτσούμπαλα πέφτει πάνω. Τον παίρνει μόνο πόδια. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή εκεί πέρα. Να τον πυροβολήσει. Ο αλήτης λες, ο αλυταράς, ο διαιτής. Δεν υιοθετώ εγώ τέτοιους χαρακτηρισμούς και δεν έχω πει ποτέ τέτοιους χαρακτηρισμούς, ακόμα και σε αλήτες διαιτητές. Όπως ο Τουτούτ. Όπως πολλοί που όπως κατά καιρούς έχουν στήσει τον Άρη. Λοιπόν. Όπως πάντως δεν τον αίσθησε ο Προχθησινός. Όχι, ο Προχθησινός δεν τον αίσθησε. Δεν άκουσε να λες κάτι για τον Κλάντεμπερ. Δεν άκουσε. Δεν άκουσε το απόγευμα. Το μόνο που είπε εσύ ήταν. Πάω να ακούσω λίγο Κλάντεμπερ γιατί είπε ότι το πέναλτι. Που για να δω δεν ήταν. Όχι ο Κλάντεμπερκ, ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος λέει τον ακουμπάει. Είναι πώς την είπε. Σ' άκουσα με τα αυτιά μου, μην το. Ναι. Όχι, λέω τώρα. Εγώ σου λέω τι λέει ο Διαμαντόπουλος. Ανεπέστατη επαφή, κάνει 3 βήματα και πέφτει. Όντως. Ο Κλάντεμπερκ από την πλευρά του είπε για ότι θεωρεί ότι είναι πέναλτι. Γιατί δεν είναι πέναλτι. Ο διαιτητής όμως που έχει. Ο διαιτητής που έχει άποψη όμως τη φάση και το λέει στην επικοινωνία ότι κάνει θέατρο. Ότι η επαφή είναι τέτοια που δεν είναι πέναλτι. Αυτό που έχει άποψη για τη φάση. Γιατί και είπε ο Κλάντεμπερκ όντως ότι είναι πέναλτι. Αυτό είπε ο Κλάντεμπερκ. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι, γιατί τρώει κλωτσιά ο παίκτης του Βόλου. Ο διαιτητής που βλέπει με τα ματάκια του λέει ότι τον ακουμπάει και κάνει 3 βήματα μετά πέφτει. Και αν ήσουν εκεί. Να αποφασίζουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές ή δεν τους έχουμε, Χρυσάδε. Αναπερίπτωση. Αν ευνοεί τον Άρη, τους έχουμε. Αν δεν ευνοεί τον Άρη, δεν τους έχουμε. Ακριβώς αυτό. Έχει επαφή ή δεν έχει. Κλωτσιάκος θα είναι. Είναι πέναλτι, εγώ το λέω. Όχι, κλωτσιά δεν είναι. Στέριο. Είναι πέναλτι. Με τα μάτια μου έχουμε δει 5 φορές. Εντάξει, χθες ακούσαμε ότι το πέναλτι αυτό τη Κράσου δεν είναι πέναλτι και είναι αλυταράς ο διαιτητής. Και θα με πεις ότι είναι κλωτσιά και πέναλτι αυτό. Τι
Τι να κάνουμε τώρα. Ομάδα, ό,τι κάνετε. Έκανε ύμνους για τον Κλάτεμπεργκ. Ο Κλάτεμπεργκ και μπράβο και επιμένω, μπράβο. Και χθες, επιμένω για τον Κλάτεμπεργκ και μπράβο. Ανέφερες, πούμε, ότι, δεν θα μου πει τι πολιτική με θα δική... κάνω και τι επικοινωνία θα κάνω στον Άρη. Στο λέω αυτό και γιατί. Εσείς που έχετε στήσει ολόκληρο σύστημα παραπληροφόρηση. Δεν έχω διάθεση να σου πω τι να κάνει και δεν είναι δουλειά μου αυτή. Εντάξει, ούτε είσαι κανένα παιδάκι, είσαι 30 χρόνια στον χώρο. Απλώ όταν εσύ κάνει επικοινωνία και το κλείνουμε εδώ πέρα, μα έχει κάνει ζέπελιν ένα χρόνο την επικοινωνία. Όταν εσύ κάνει επικοινωνία, θα κάνουν και άλλη επικοινωνία. Αυτό ακριβώς. Όταν κάνουν οι άλλοι επικοινωνία δεν είναι στραβό. Αλλά η δικιά μας επικοινωνία είναι για τον Άρη και είναι θεάρεστη και. Όχι, η επικοινωνία λοιπόν, σου σημειώνω και το είπα και σε έναν Αριανό χθες, αυτού του είδους η επικοινωνία είναι η άμυνα στην παραπληροφόρηση και στην επικοινωνία που έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια από την πλευρά σας. Αυτό είναι. Η επικοινωνία αυτή, γιατί αν παίζαμε με ίσους όρους και δεν είχαμε το Γραμμένο και το Διακοφώτη στην ΕΠΟ. Και δεν είχαμε τον Περέιρα τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχαμε όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που παλαιότερα ήταν ο Γκυρτζίκης, που παλαιότερα ήταν ο Βασίλης Γκαγκάτσης, που παλαιότερα ήταν ο Σαρής. Αν δεν υπήρχε, θα ήταν διαφορετική επικοινωνία. Ο Κλάτεμπεργκ λοιπόν, επιμένω και λέω μπράβο στον Κλάτεμπεργκ για τον τρόπο με τον οποίο αναλύει τις φάσεις και μπράβο του που λέει ότι η άποψη της ΚΕΔ είναι ότι είναι πέναλτι, παρόλο που εμένα δεν με συμφέρει ο Σάρη το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στον Κλάτεμπεργκ που το κάνει. Ελπίζω έτσι να συνεχίσει έτσι να το κάνει και να το αναλύει. Γιατί πέρσι βλέπαμε στο Όφι Άρης ένα πεντακάθαρο πέναλτι να μην το δίνει ο Κομίνης και τα μέσα της επικοινωνίας να λένε άριστος ο Κομίνης εκείνο το μάτς. Και ο Όφι έπαιζε μπαλάρα. Και την άλλη μέρα διαβάζαμε ότι ο παρατηρητής αθωώνει τον Κομίνη. Γιατί είχε και εξέλιξη. Τώρα αυτό το ρεπορτάζ δύο αγωνιστικές. Το τάχα μου ρεπορτάζ του τι λέει ο παρατηρητής δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί ο Κλάτεμπεργκ το βήθησε. Το έσχισε. Πλέον ό,τι πει ο Κλάτεμπεργκ. Πάλι στον Άρη το γυρίσαμε, ρε παιδιά. Εδώ ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στο Champions League και εσείς πάλι για τον Άρη. Μα με τον Άρη ασχολούνται. Λέει ο ακροατής μας. Μα με τον Άρη ασχολούνται. Έχω ένα μήνυμα εδώ από το φίλο 3.43. Εγώ βγήκα και έκανα ανάλυση τόση ώρα τι είδα χθες το παιχνίδι. 3.43, ο φίλος μας 3.43. Λέει Στέργιο, άσε τον Άρη και πέσανε η απουσία φόρ και δεξιού μπακ, κόστησε. Αυτό είναι ένα θέμα. Εννοείται. Το από χθες είναι. Κακό που πουλήθηκαν και το πριν λέγαμε το και πριν το μάτς. Το είπαμε αυτό. Ότι καλό θα ήταν ο Άκπομ να είναι στην ομάδα. Ναι. Δεν είναι στην ομάδα ο Άκπομ. Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Εγώ άσχετος που λέτε. Ναι. Όλοι λέμε ότι το σκορ είναι πλασματικό και έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟ και να είναι σώπαλο. Και τώρα τι λέμε, ότι κόστησε η απουσία του φόρ και του μπακ. Το μάτς έπρεπε να είναι 1-2. Εστέργιο. Γι' αυτό κόστησε. Ναι, 1-2. 1-2 λοιπόν χωρί μπακ και χωρί φόρ. Αν λοιπόν ήταν ο μπακ και ο φόρ, δεν θα ήταν 2-1. Αν τι αν. Αν ήταν ο Ρουμενίγκε και τα λοιπά. Τι αν, με αυτή την ομάδα έτσι όπως κατέβηκα, θα έπρεπε να κερδίσω. Έχασα πέναλτι, είχα δοκάρι, είχα ευκαιρίες. Έτσι, Στέργιο. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει ακόμα και χωρίς χαφ και φορ. Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αν υπήρχε χαφ και φορ και μπακ, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ίδια εικόνα. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Τσολάκο, ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί και να είχαν και με 3-1. Ακριβώς. Σχετικά είναι όλα. Εγώ λέω. Ιδανικά θα ήταν καλύτερο ο Τσόλακ να ήταν έτοιμος από χθες. Εννοείται ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα όπλα στα χέρια του προπονητή. Εννοείται. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βοηθήθηκε από τις αλλαγές χθες. Ούτε ο Σβιντέρσκι ούτε ο Μπίσεσβαρ. Δεν δώσαν τίποτα στην ομάδα. Ο Σβιντέρσκι. Δεν δώσαν τίποτα. Δεν είχε εναλλακτικές επιλογές. Όχι μόνο αυτό. Είναι άδειο ο ΠΑΟΚ για τέτοια μάτς. Είναι άδειο ο Πάγκο κτλ. Δεν είχε επιλογές ο άνθρωπος. Δηλαδή το ένα City να βάλει. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια τα προηγούμενα, αυτή είναι η άποψή μου, δηλαδή το πάθος, η τρέλα, η δίψα για διάκριση κτλ. Που προέρχεται από παίχτες οι οποίοι είναι πιο νεαροί σε ηλικία, ναι. Όπως ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, παιδιά δηλαδή που και διακρίθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και το αξίζουν ρε παιδί μου, αλλά όσο να είναι βγάζουν μια τέτοια τρέλα και διάκριση απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Μάλιστα. Μετρίασε την απουσία παικτών προσωπικότητων που δεν έχει τόσες ο ΠΑΟΚ όσες είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ο Μάτος, ο Βιερίνια, τέτοιοι παίχτες που σε παιχνίδια όπως το χθεσινό καταφέρουν να το διαμορφώσουν το 1-2 ή το 1-1 ή να μην χάσουν με 2-1. Αυτό δηλαδή σε μια. Θεωρείς είναι όλα Χρυσανθέ. Ήδη οι παίχτες χάσανε από την έστρεψη του και από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας τώρα οι προσωπικότητες. Σχετικά είναι όλο αυτό. Αυτό σου λέω, άποψη λέω. Ναι, σχετικά είναι. Δεν είχε εμπειρία όμω χθε για να διαχειριστεί το καλύτερο δικό σου παιχνίδι. Μια χαρά εμπειρία είχε. Έμπειρο είναι και ο Ζήφκοβιτ στο τέρμα και ο Βαρέλα και ο Ίγκασον και ο Ζήφκοβιτ. Εντάξει, τι έμπειρο ο Ζήφκοβιτ. Με την Ξάνθη έπεσε. Και ο Ελκαντορή και ο Σβάμπ είναι έμπειρο.
Μια χαρά εμπειρία είχες. Καλά, οι 4 από τους 10 μου είπες τώρα ότι ήταν εμπειρία. Και ο Ζήφκοβιτς, τι έμπειρος είναι ο Ζήφκοβιτς. Στην Ξάνθη έπαιζε. Κέντρο και 7. Τι εμπειρία έχει ο Ζήφκοβιτς. Να μου πεις ο Ζήφκοβιτς ο επιθετικός. Ζήφκοβιτς. Ναι, αυτός εδώ να πω, ναι, okay. Ο Ελκαντουρί φυσικά, βέβαια. Εντάξει. Και ο Σβάμπ. Φυσικά. Δεν ήταν καλός χθες, ο Σβάμπ. Όχι τόσο καλός όσο με την Μπενφίκα. Αλλά τράβηξε περισσότερο ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί ήταν καλός χθες. Και ο Τζόλης περιορίστηκε αρκετά χθες. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλός ο Γιαννούλης, παρόλο που κάνει ένα πέναλτι που για αυτόν δεν είναι, για την κλάση του είναι ανόητο για μένα έτσι όπως πέφτει, αλλά τέλος πάντων το παιδί έχει τεράστιες δυνατότητες και φάνηκε και χθες ότι ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο, δηλαδή κάνει πλάκα, καταρχήν έχει φοβερά πνευμόνια. Αν κάθεις και τον παρακολουθήσεις, ο τρόπος που ανεβοκατεβαίνει είναι χαρακτηριστικό σε κάποια φάση γύρω στο 80 φεύγα. Που κάνει μια κούρσα, ο Γιαννούλης περνάει, φτάνει έξω από την περιοχή. Οκ, η τελική πάσα είναι λάθος. Και βγάζουν κόντρα επίθεση. Ο Βάντερσον, που κυνηγούσε τον Γιαννούλη σε θέση άμυνας, ο Βάντερσον, μετά του βγάζουν την μπάλα πίσω, να βγει μόνος του από τα δεξιά και δεν μπορεί να τρέξει. Και ο Γιαννούλης που έχει κάνει την κούρσα, τον έχει περάσει δηλαδή, πηγαίνοντας προς την εστία της Κράσνονταρ, γυρίζει και τον φτάνει. Όταν κάνει ο Βάντερσον την επίθεση. Αυτό δείχνει πάρα πολλά για μένα για ένα ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι ένα κύριο προσόν που έχει ο Γιαννούλης, τα πνευμόνια τα απίστευτα που διαθέτει. Και γι' αυτό αυτό το παιδί θα κάνει καριέρα. Γι' αυτό το παιδί θα κάνει, όντως ο ΠΑΟΚ θα το πουλήσει με πολλά χρήματα. Αν χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο πάντα. Και συγκυρίες υπάρχουν πάντα στο ποδόσφαιρο. Θα κάνει καριέρα δηλαδή ο Γιαννούλης. Γιατί έχει απίστευτα πνευμόνια πέρα από την. Ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Ωραίος, ωραίος. Είναι καλός παίκτης. Και αν φύγει αυτή τη στιγμή, θα είναι σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Όσα χρήματα και πάρει. Αλλά όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται. Δεν γίνεται. Εννοείται. Δεν γίνεται. Εδώ η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να κρατήσει τον Νεϊμάρ γιατί πάει κάπου αλλού. Και τον Ουαγκέ. Και τον Ουαγκέ δεν μπορεί να κρατήσει. Ξεπούλημα. Μπαρτομέου. Γελίε. Λοιπόν. αυτά έτσι ως μια πρώτη γεύση για το παιχνίδι. Μαζί μας είναι το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Όσοι δεν έχετε περάσει από το καζίνο, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και θα αποκτήσετε αυτομάτως πολλά νέα προνόμια. Για όλα τα νέα μέλη υπάρχουν μοναδικά προνόμια, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις. Μπορείτε να συμμετέχετε σε όλες αυτές και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Και φυσικά ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης σας παρέχει και πολύ μεγάλη ασφάλεια και η ασφάλεια γενικότερα στη Θεσσαλονίκη βλέπω ότι ευτυχώς ναι. Υπάρχει. Γιατί τα 4 και τα 5 κρούσματα ημερησίως πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνουν ότι όλοι όσοι ζούμε και διάγουμε στη Θεσσαλονίκη την ευθύνη, την προσωπική την τηρούμε και γενικότερα αποδίδουν τα μέτρα. Εδώ στην Αθήνα γίνεται ένας χαμός. Αλλά νομίζω είναι και λίγο φυσιολογικό αυτό με όλα όσα έχουν συμβεί. Είναι πολύ 5 εκατομμυρίων. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι 1,5. Αν το δεις αναλογικά τα 200 με τα 5. Εντάξει. Υπάρχουν συγκεκριμένες. Αναλογικά, ρε φίλε, αυτό ακριβώς είναι. Είναι πιο χήμα εκεί τώρα η φάση. Είναι 5 εκατομμύρια, μπαίνουν στο μετρό, βέβαια. Αυτά. Αυτό είναι. Το μετρό παίζουν είναι. Και πιο μάγκες και τέτοια. Εδώ είμαστε λίγο πιο. Είδες, νομίζω λίγο είδες πιο που δεν έχουμε μετρό. Ορίστε. Ναι, ορίστε. Δεν κολλάμε κορονοϊό. Τι θέλετε μετρό. Μπείτε στο λεωφορείο του ΑΣ 100%. Μια χαρά δεν μπαίνουν πολύ τώρα. Τι λες, μάλλον τώρα γίνεται. Οι παππούδες με κάτι τέτοιο. Πλακώνονται οι παππούδες. Ναι, οι παππούδες είναι κλασικό να μαλώνουν. Στη φύση τους το έχουν. Πασοκάρα, ολέ. Πασοκάρα. Έτσι μάθανε, έτσι κάνουν. Να κάνουμε. Εμείς οι νέοι τι κάνουμε. Φορά μάσκα, μη φορά μάσκα. Εμείς οι έξυπνοι νέοι τι κάνουμε. Περπατάμε. Εμείς είμαστε χειρότεροι, Ξανθέ. Γι' αυτό περπατάμε εμείς. Χειρότεροι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα στο αρχείο και Φερέιρα, αν θέλετε να ακούσουμε λίγο αργότερα, αλλά και Μάντζιο. Με ρωτάει ο φίλος Χρήσανθε, ποια είναι η άποψή σου για το ρίσκο με το Μάντζιο και πού μπορεί να πάει τον Άρη. Τι να σου πω, ρε φίλε, το πού μπορεί να πάει στο τον Άρη. Ημιώρο, στο άλλο ημίωρο. Θα το δούμε, αλλά. Στο άλλο ημίωρο. Ότι είναι ρίσκο, είναι ρίσκο. Από εκεί και έπειτα όμως. Τι ρίσκο, προπονητή είναι, όποιο και να είναι και μια επιλογή. Ο Κούπερα με ερχόταν, δεν θα λέγαμε ότι είναι. Όχι, δεν θα λέγαμε. Συμβόλαιο με την επιτυχία Χρήσανθε δεν έχει κανένα. Σωστό. Πρόσεξε. Αν ο τύπο αυτό λεγόταν Μαντζιούθ και ήταν από την Τρίτη Ισπανία ή τη Β' Ισπανία. Ναι. Και ήταν Ισπανός. Δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Ακισάρ Μάντιοθ. Δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Υπάρχει. Θα έλεγε, εντάξει. Τι. Εντάξει. Εδώ τον Μπογιάτος τον κάναμε. Με τον Μπογιάτος φαγώθηκες. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ισπανού που ήρθε. Χρήσανθε στον Παναθηναϊκό, σε πληροφορώ ότι κράζουν συνέχεια.
τον Αλαφούζο και τη διοίκηση. Κώστα, τον Παναθηναϊκό τον γκράζουν μετά την ήττα την Τρίπολη. Τον γιατί μέχρι τότε όλο το καλοκαίρι λέγανε ότι είναι ο υπερπροπονηταράς, ο υπερπαίκτης, ο υπερμεταγραφές και τώρα λένε τι μεταγραφές έχουν, λέτε στον Καρλίτος. Έχουν άλλα θέματα στον Παναθηναϊκό, εκεί γίνεται πολιτική άλλη. Ολοκληρώθηκε η κυβίστηση και του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκό στη Β, δεν έχουμε ανάγκη την Νόβα, πάει και ο Παναθηναϊκός στην Νόβα. Πάρει, όλοι στην Νόβα. Η Νόβα τον Ηρακλή στον μπάσκετ μπορεί να τον πάρει. Όχι. Κεντρική διαχείριση. Κάναμε τόσο αγώνα, κάναμε. Κεντρική διαχείριση, μας πρίξατε για να δείξει τα παιχνίδια κάναμε και πήγες και αποκλείστηκες. Για να αγώνα, δω και ραφνό δηλαδή, Λευκοσίας. Έλεος. Και έχει όλη την πάντα. Και πας και κάνεις τρίποντο. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, μόνο στην Ελλάδα λέει υπάρχει τέτοια ποδοσφαιρική ανάλυση. Δεν θέλαμε 1-1. Δεν θέλαμε 2-1 λόγω προκατάληψη. Δεν 1-1 λόγω προκατάληψη. Αυτό σου λέω. Και γουρλίδικα δεν είναι καλό το σκορ. Στέργιο και με τη Σελίδη δεν είχατε φέρει 1-1 που χάσατε σαν πέναλτι ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι τα πέναλτι μόνο. Με τη Σεβίλη, τον αποκλεισμό. Με τη Σελίδη, ε. Σελίδη. Όπου πέναλτι και αποκλεισμό. Για τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Σας το είπα και την άλλη φορά με την Μπεμφίκα. Με μη Μπεμφίκα. Και σας το λέω και τώρα με την Κράσνονταλ. Ένας Αριανός μου λέει: ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προκριθεί μέσα στην Τούμπα γιατί είχε κόσμο. Φέτος που δεν έχει κόσμο, όντως, να δεις θα περάσει και δεν θα έχει μύρλα και άγχος. Όντως. Και με επίσης, τη Σάλκε δεν είχε κόσμο. Και επίσης, όπως είπανε σωστά στην εκπομπή του Γιώργου χθες το βράδυ, είναι τόσο ας το πούμε άτυχος ο κόσμος που θα προκριθεί στα Champions League και θα είναι το γήπεδο άδειο. Εστέριο, θα κουνιέται είναι το σεντόνι. Πιθανό σενάριο. Και θα το Εστυχώς. Βλέπετε μόνο εσείς οι δημοσιογράφοι. Εδώ ένας φίλος που τα ξέρει τα του Άρη πολύ καλά μου λέει ξεχνάς ποιον ήταν να φέρουν από Ισπανία και φώναζες. Αλήθεια ποιον λες. Τον Μπογιάτος. Το Λίγιο. Πώς τον λέγανε έναν τέτοιον. Λίγιο. Ένα τέτοιο. Δύο και ήρθε ο Κούπερ. Τότε. Γιατί έλεγα παιδιά. Άκου όπερα δίπλα. Παιδιά. Ναι, ναι. Αυτός εδώ πέρα είναι τηλεπαρουσιαστή σαν και εμένα. 6 χρόνια έχει να κάνει. Ο Λίγιο. Ο Λίγιο που ήρθε με την οδοντογλυφίδα. Με το Γλυφιτζούρι. Αυτό δεν κάνουν κόσμο. Ο Οδοντογλυφίδα. Η Γλυφιτζούρι, Κώστα. Πήγαινα στο Ρήσιο και έκανα ρεπορτάζ και σε θέση. Καθώ ήσουν στο Σταυροπόδι. Κώστα, δεν πήγαινε στο Ρήσιο. Ο Οδοντογλυφίδα. Εγώ πήγαινα στο Ρήσιο. Εγώ πήγαινα στο Ρήσιο. Πήγα 100 φορέ και έκανα κιού. Γλυφιτζούρι. Γλυφιτζούρι. Σταμάτα και σε βρει αποκοπίκο τώρα. Πήγα και στην προετοιμασία. Αποκοπίκο τώρα, θυμήθηκε στο μπάσκετ και εσύ. Έχω και φωτογραφία. Με Γλυφιτζούρι. Με Γλυφιτζούρι. Όχι Οδοντογλυφίδα. Εντάξει, οκ. Κάναμε μισή προετοιμασία στο Καμπρετόν. Που μας είχε κλείσει ο φίλος μου ο Βογιατζής τότε με το σκόρτα 50 χιλιόμετρα μακριά από την ομάδα για να μην είμαστε κοντά στην ομάδα και μας βάλανε σε άλλη πόλη. Αυτό πάλι, ναι. 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα τσουκου τσουκου. Οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, αυτή η γάγκα. Εμάς, τους δικούς του όχι. Α, να το, εγώ... βρήκε φωτογραφία με Γλυφιτζούρι. Με Γλυφιτζούρι, ο Λίβα. Που τον έδιωξε πρώτη αγωνιστική ο Σκόρδας. Άρης Πανιώνιος 0-0, γεια σας. Μια παράδοση με την πρώτη αγωνιστική. Λάμπραρος. Λάμπραρος ακριβώς. Το βγάζουμε στην εκπομπή. Και τότε, όχι. Και τότε που το είπα, ξέρεις ότι αύριο μπορεί να ακουστεί. Ναι. Σε άλλο και, εντάξει. Είναι από τους λίγους που όχι. Που δεν βγαίνει. Ναι. Βγάζουν. Κώστα κάθε εβδομάδα ποιος είναι αντίπαλος του Άρη και φωνάζει, τον βγάζουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Αν φωνάζω κάτι πάνω, δεν βγαίνει ποτέ. Τέλος πάντων. Άντε πάλι με τον ΠΑΟΚ. Ρε Στέργιο, δηλαδή έλεος, ρε. Συγκεκριμένοι άλλοι. Δεν λέω για τα παιδιά εδώ. Τα παιδιά εδώ το κάνουν σαν εύχομαι να ανεβώ στην Αλφα Εθνική. Να Στέργιο, το αντιλέγεις αυτό, ότι περιμένουν να δουν ποιος θα φωνάξει κατά του Άρη το αντίπαλο και να το βγάλουν. Ενώ στο ΠΑΟΚ δεν το κάνουν αυτό. Χρυσάντε, το κάθε μέσο, άκου να δεις. Όχι. Επιλέγει, ναι, έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν θα σου σοκάρω. Και για τον ΠΑΟΚ συμβαίνει, αλλά για τον Άρη, ναι, είναι πιο συχνό. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εδώ τώρα δεν είναι σοκαριστικό το Χρυσάντο. Ναι, για πες. Το κάθε μέσο, το Sport DNA, το 10, το 9, εντάξει, μπορεί να γράφει ό,τι γουστάρει. Σωστό. Όπως εσύ στο site σου. Γράψε ότι γουστάρει. Έχει δίκιο. Και αν σου πω τώρα εγώ, γιατί Χρήσανε δεν έχει την ανάλυση του Gladbeck, θα μου πει έτσι κρίνω εγώ. Την έβαλα. Δεν την είδα, σου ζητάω συγγνώμη. Την έβαλα. Ποια πράγμα, ποιο. Τι, κανονικά όπω και την άλλη φορά. Την έβαλα. Δεν την είδα. Διαφημίστε τα πάνω ποτέ ή διαφημιζόμενοι θα μα κράζουν. Θα σου πω και τι ώρα. Μπήκε. Λοιπόν, 12:37 είναι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μπορεί λοιπόν το κάθε μέσο να κάνει. Έχει δίκιο, ναι. Αρκεί να μην προσβάλλει ανθρώπου. Σωστό. Εντάξει, να μην γράφει ψέματα. Να μην λέει αλυταρά. Να μην λέει αλυταρά το διαιτητή δηλαδή. Στέργιο μου, εντάξει. Ο διαιτητής για μένα χρήσα να κοίταξε. Δίνει πολλές λαβές για πάρα πολλά σχόλια. Εντάξει, δεν το λες αλυταρά στημένο. Αλυταρά. Στημένο. Γιατί. Πώς θα έπαιζε. Το πέναλτι δεν το δίνει ενώ είναι στα δύο μέτρα. Θα πει κάποιο έχει την ασφάλεια του βάρ και σου λέει ότι είναι δεν είναι τόσο παρόρεα. Το πέναλτι όμως τη Κράσνονταλ το δίνει στο λεπτό και καλά κάνει. Γιατί είναι πεντακάθαρο. Καλά κάνει. Έπρεπε να δώσει και του ΠΑΟΚ όμως.
χωρίς VAR. Άστο αυτό. 5 και 24 μπήκε χθες. 17 και 24. Ωραία. Λοιπόν, το φάουλ που δεν δίνει στο Ζίβκοβιτς είναι για μένα η πρόθεση του διαιτητή να σμπρώξει λίγο την Κράσνονταρ. Δεν υπάρχει καμία λογική. Είναι μπροστά στη φάση. Είναι καθαρή ανατροπή του Ζίβκοβιτς. Δίνει το φάουλ, φίλε. Και δεν σου λέει κανένα τίποτα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το είδε το φάουλ. Θα το δεχόμουν γιατί αυτό. Θα το δεχόμουν αυτό. Ναι, είναι καθαρό. Γιατί δεν το έδωσε. Θα σου πω. Πες θα γιατί, δεχόμουν γιατί. Την πρόθεση για φοβήθηκε. Την Κράσνονταρ αν μία φορά στα 20 χρόνια που δημοσιογραφείς έχεις πει ότι ο διαιτητής δείχνει πρόθεση να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν μπορεί μία φορά να μην υπήρξε πρόθεση του διαιτητή να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, όπως και εγώ δεν το έχω πει. Δεν γίνεται λοιπόν τόσο εύκολα να λέμε για πρόθεση με τον Άγιαξ, πρόθεση με το τέτοιο. Όποτε αδικεί το ΠΑΟΚ να λέμε πρόθεση, γιατί είναι άλλο λάθος και άλλο πρόθεση, ναι. Αλλά 20 χρόνια να μην υπήρξε ποτέ πρόθεση διαιτητή να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω ότι τη χρησιμοποιώ την επικοινωνία. Καλά κάνετε. Και εγώ το ίδιο κάνω. Αλλά πάντα και εγώ και εσύ βλέπουμε το τι κάνω εγώ λάθος. Το τι κάνεις εσύ λάθος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ο αγγελικά πλασμένος, κατακριουργημένος στην πορεία των ετών και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και κοιτάξτε πώς θα γίνεται καλύτερη ομάδα. Καλά, άλλο αυτό. Αυτό τώρα τι σχέση έχει. Όχι, γενικότερα με τον, μιλάω, γιατί είναι ένα θέμα που με έχει στοιχιώσει. Εντάξει, προσπαθούμε. Εδώ έφυγε ο Χαριστέας και δεν μας λέει τίποτα, ρε. Κώστα, εδώ είπαμε ότι έφυγε ο Χαριστέας πρώτα. Χρυσανθέ. Σε αυτή την δεν έχει σημασία πρώτα. Σημασία έχει είπαμε το ρεπορτάζ. Επίσης, δώσαμε το ρεπορτάζ το οποίο κάναν copy-paste όλοι. Ότι φεύγει και πάει αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής πολιτικής. Γι' αυτό φεύγει. Γι' αυτό φεύγει. Και γι' αυτό φεύγει. Αλήθεια τώρα. Και γι' αυτό. Γιατί αυτό είναι το timing που του έδωσε το. Την, κοίταξε. Έχει διάφορα θέματα, ζητήματα. Έχει εδώ προβλήματα στο Λίμπερο. Έτσι. Αλλά λες εντάξει, οκ, θα το παλέψω, θα το κάνω, θα το ράνω. Οκ, προχωράμε και εντάξει, τι να κάνουμε. Και σου έρχεται μια πρόταση ξαφνικά τσουπ πάρα πολύ καλή. Παίρνεις πιο εύκολα την απόφαση να φύγεις. Όταν δεν έχεις κάτι απτό στα χέρια σου. Αυτό λέω. Του κάτσε τώρα, σου λέει. Συγγνώμη, έφυγε ο Ένιγκ. Προϋποθέτει αποχώρηση από τα καθήκοντά του στον Άρη, θα μου πεις είναι όλη τη μέρα. Δεν μπορεί. Είναι όλη τη μέρα. Ναι. Και τι θέλει να κάνει καριέρα πολιτικού, Άγγελος δηλαδή. Δεν ξέρω, θέλει, δεν μίλησα μαζί του για το σύγχρονο κομμάτι. Εγώ θα πω την δική πληροφόρηση, το έλεγα την περασμένη εβδομάδα, όταν δεν περνάνε και οι προτάσεις σου. Α, μπράβο. Ποια πρόταση δεν πέρασε. Φεύγει πιο εύκολα. Ποια πρόταση δεν πέρασε. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Ένιγκ. Τον ήθελε. Φυσικά αυτό τον ήθελε. Τον ήθελε. Και την πλήρωσε η ομάδα. Γιατί την πλήρωσε. Ποια πρόταση δεν πέρασε. Ο Ντάτκοβιτς, ο Γκάνεα, ο Σάκητς. Δεν ξέρω. Όλες οι προτάσεις είναι το Άγγελο. Είναι πληροφόρηση. Δεν την ευαγγελίστηκα ότι. Ποια και άλλε που δεν ξέρουμε. Ποια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για τον Άγγελο. Δεν φεύγει τόσο εύκολα τώρα αντιπεριφερειάρχης και πλήνε βάλε τώρα. Είναι ο Χαριστέας, παιδιά. Και σε δύο χρόνια έχουμε παιδιά, είναι ο Χαριστέας. Δεν έχει ανάγκη ο Χαριστέας όταν από το μισθό στον Άρη, ούτε να ακούει τον κάθε ένα οπαδό να τον μειώνει και να τον βρίζει. Καλά, με αφορμή έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Σαν αντιπεριφερειάρχης δεν τον κράζει είναι κάθε μια, πολίτης, είναι όμως. Μια άλλη ιδιοσυγκρασία όμως ο Άγγελος. Μπορεί να φύγει το ίδιο εύκολα. Ο Άγγελος δεν είναι. Να πηγαίνει κάποιο να φεύγει. Ο Άγγελος δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Τι ψηφιακή στο ίντερνετ, social media, Facebook. Ψηφιακής πολιτικής τώρα. Αυτό είναι. Αν είναι αυτό, okay. Τίποτα. Από φέτος δεν είναι στο Facebook. Δεν είναι από το Facebook. Πικιπόκο, εσύ αμέσως το παξιώσεις. Μηδέν χαρτοφυλάκιο. Κώστα, δεν ξέρεις. Λες το μηδέν χαρτοφυλάκιο χωρίς να ξέρεις ακόμα τι έχει γίνει. Τώρα γίνεται. Στις μεγάλες περιφέρειες. Ωραία. Δεν είναι καμία τώρα ακόμη. Δεν έχει καμία. Θα στήσει, θα το στήσει. Θα το κάνει. Γι' αυτό πάει. Καλή επιτυχία. Φυσικά, θα είμαστε δίπλα του. Ναι. Άντε να δούμε το site, να δούμε πότε θα δουλέψει. Κάποιοι λένε ότι ο λόγος είναι αυτός για να περνάνε όλα τα θέματα του Άρη για το γήπεδο και να μπλοκάρουμε τον ΠΑΟΚ. Είπα καμία σχέση. Και όμως το διάβασα, παιδιά. Μετά από τον έβαλε, κυβία, ο χάρηκα που ήρθε στην εκπομπή και γελάω. Ο Καρυπίδης λέει τον έστειλε, ακού έγραψε ο άλλος, για να κάνει λέει, να περάσει για το γήπεδο. Άκου. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, πάμε στο break. Κώστα, πες στο μεγάλο γκουρό ότι πουλάω ένα προϊόν. Αν δεν μου αρέσει η τιμή που δίνεις, δεν το πουλάω. Αν μου δώσεις αυτό που θέλω, θα σου το δώσω. Για την Nova λέει, μιλάω. Λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Νίκο, να ξέρεις ότι δεν σε κάνω δεκτό το αίτημα φιλές, γιατί έχω πάρα πολλούς και έχω 5.000 και να μπαίνετε σε σελίδα μου. Για απλά να... Νίκο, όταν ο Άρης πήγε στην Nova για τους ίδιους ακριβούς λόγους, λέγαμε ότι πήγε γιατί τον είχε ο Μαρινάκης στην Nova. Αλλά αποδείχθηκε ότι είναι ένα μεγάλο τεράστιο μήνυμα. Ψέμα. Άντε πάλι. Ότι ο Μαρινάκης πήγε Στέργιο, την Nova. Ειλικρινά τώρα θα τα ρίξουμε στη διαιτησία αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από χθες. Κάτσε, κάτσε, επειδή είμαι παρά 20, λοιπόν, να τα πούμε μετά. Ένα λεπτό, γιατί ναι. Θα βγάλουμε και σταύρο πάει το διαλύμα. Και θα προχωρήσουμε μάλλον. Εντάξει, με τα ξημερώματα εδώ πέρα. Λοιπόν, ξημερώματα. Ο διαιτητής δεν διαμόρφωσε κανένα αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να του κατηγορήσει κανείς ότι διαμόρφωσε τις ισορροπίες κτλ. Εμένα όμως η πρόθεση, είπα, του διαιτητή σε 2-3 φάσεις που τις αναφέραμε, εντάξει, με κάνει ανήσυχο εν ώψη της ρεβάνς
ποιο θα είναι ο διαιτητή και αν δούμε μια τέτοια φάση. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε φίλε, εγώ να είμαι, για παράδειγμα, στο 1-1 την Τετάρτη και να υπάρξει τέτοιο φάουλο στο 89 και να μην μου το δώσει. Όπως το είδαμε στο Άμστερνταμ με το Πίζεσβαρ που υπάρχει χέρι αντιπάλου και χθες δεν το έδωσε ο διαιτητής. Εν τω μεταξύ, λέει ο Πάοξ, αυτά τα παιχνίδια τα προκριματικά πριν από τους ομίλους έχει δεχθεί, Στέργιο, 7 πέναλτι. 7 πέναλτι του έχουν δώσει κατά, Χρύσανθε. Υπέρ πόσα του δώσανε? Ένα. Χθες μόνο. 7-1. Τρία έχει ο Άγιαξ. Τρία έχει στο προηγούμενο ναι. Μάτσι Μπενφίκα. Άμα τα κάνουν, τι να κάνουν. Άμα τα κάνει τα πέναλτι. UEFA Μάφια. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θέλει ο UEFA τις ελληνικές ομάδες πλην του Ολυμπιακού. Okay. Α, το Ολυμπιακού το θέλει το Ολυμπιακό. Αφού είναι ο γιος του Μπαμπάκη. Αφού είναι ο γιος του Μπαμπάκη. Θυμάσαι πέρσι την πρωτοκορδέλα στην Κράσνονταρ. Το θυμάσαι στο Καραϊσκάκι. Ναι. Που δεν έπαιξε ο καλύτερος τους παίκτης. Άρα τι είναι, πιο ισχυρή. Δώσουν και εμένα την διευθυντησία. Μια πρωτοκορδέλα να σου περάσω, μια χαρά θα είμαι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η πιο επιδραστική εκπομπή στα Αριζιανά της πόλης θα συνεχίσει μαζί σας σε 2 λεπτά. Συνεχίζουμε. Και κερδίζουμε. Αν κερδίζουμε, λέει. Δεν κερδίζουμε, Κώστα. Τις εντυπώσεις μόνο. Λοιπόν, για να το κλείσουμε και με τον Γκλάντεμπερ και τα λοιπά. Ναι. Φίλος ακροατής λέει το εξής. Ο Γκλάντεμπερ, και εκτός από τη γνώμη του ότι πρέπει να δίνεται πέναλτι αυτή η φάση, λέει ότι είναι μια υποκειμενική απόφαση. Απλά εμείς ως ΚΕΔ θέλουμε να δίνουμε πέναλτι. Επίσης σημαντικό είναι ότι στο ΒΑΡ λένε ότι υπάρχει επαφή, αλλά ήταν πολύ μικρή για να τον επηρεάσει να πέσει. Και λέει, πέφτει μετά μόνος του. Όντως στο διάλογο αυτό λένε. Αν το βάλουμε να το ακούσουμε κιόλας τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν κάνει, λέει, καμιά αλητία το ΒΑΡ να πει δεν υπάρχει επαφή. Λέει, δεν το βλέπω ικανό για παράβαση. Είναι στη γνώμη δηλαδή του ρέφερη. Δύσκολη φάση, λέει ο φίλος, είναι από αυτές που εγώ λέω ότι αν είναι υπέρ μας λέμε ήταν πέναλτι, αν είναι εναντίον μας λέμε δεν ήταν πέναλτι. Αυτές είναι οι κλασικές περιπτώσεις. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Σταύρο για το τι έγινε χθες και το τι ακολουθεί. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός σε έναν βαθμό που έχει το Βόλο ως επόμενο μάτς και όχι κάποιο που θα του δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα ζητήματα και προβλήματα και λόγω δυναμικότητας, αλλά και γιατί πάει το παιχνίδι σε εκτός έδρας, είναι πιο εύκολο να βγάλει κάποιο γκολ και το απέδειξε και ο Άρης την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι δηλαδή οι δυνατότητες του Βόλου είναι κυρίως όταν παίζει στην κόντρα επίθεση και όχι όταν πάει να δημιουργήσει το οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να κερδίσει μετά την γκέλα με τον Ατρόμητο για να μην έχει και άλλη απώλεια βαθμών. Βόλος ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίζει με τα Γιάννενα 4 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Θέλει το 3-3. Ντεμπούτο για τον Άκη Μάντζιο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Κώστα. Ο Μάντζιος που χθες έκανε την πρώτη προπόνηση συνδυάστηκε βέβαια όλο αυτό με την αποχώρηση του Άγγελου Χαριστέα. Θα μας πεις κανένα παρασκήνιο? Σας είπα. Ή θα τα διαβάσουμε στα Sport Vora? Ναι, στα Sport Vora διαβάζει τα παρασκήνια αυτά, τα οποία 9 στα 10 είναι ψέματα. Τα παρασκήνια? Τέτοιου είδους παρασκήνια. Τέτοιου είδους είναι καφενιακά, δεν είναι ψέματα? Ψέματα. Είναι καφενιακά, είναι φήμες. Πες μας σε μια φήμη δηλαδή. Να σου πω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δεν ξέρω καμία. Εγώ λέω να τα διαβάσουμε, να τα γράψουμε. Δεν υπήρξε κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο, γιατί το είπαμε εξ αρχής το τι ακριβώς πάνε να κάνει. Προλάβαμε τους πάντες και έχει σε σχέση με την περιφέρεια. Εγώ είπα και χθες ότι από τη στιγμή που αποφασίζει να φύγει ο Χαριστέας είναι λίγο απ' όλα. Είναι και η πρόταση της περιφέρειας, είναι και οι συνθήκες. Το τελευταίο διάστημα είναι ότι ήταν έξαλλος ο Καρυπίδης, έβριζε τους πάντες την Πέμπτη το βράδυ. Η μπάλα τους πήρε όλους. Και όπως βλέπεις, δεν έφυγε μόνο ο Ένικ, έφυγε ο Ένικ, έφυγε ο Χαριστέας, έφυγε ο Τερζής. Δηλαδή έφυγαν και συνεργάτες του Καρυπίδη τα τελευταία 2 και 3 χρόνια που τους είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Και αυτό το οποίο είπανε πριν από 1,5 μήνα, ότι πάμε να χτίσουμε ένα συγκεκριμένο ρόστερ και προπονητών. Ένα τεχνικό team το οποίο θα είναι στην ομάδα, που είναι το σωστό για μένα αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν γίνεται ο κάθε προπονητής που έρχεται, όπως είναι τώρα ο Μάντζιος, να φέρει τους δικούς του μόνο και το κλαμπ να εξαρτάται κάθε φορά από αυτό το πράγμα. Το κλαμπ πρέπει να έχει το δικό του team. Προπονητή τερματοφυλάκων, έναν άνθρωπο σαν τον Τερζή, σαν τεχνικό σύμβουλο, να το πω κάπως έτσι. Δεν γίνεται κάθε φορά που έρχεται άλλος προπονητής, έρχεται Λατίνος, να έρχονται 3 Ισπανοί, έρχεται Έλληνας, έρχονται 2 Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για μένα είναι λάθος αυτό. Και ελπίζω να γίνεται τελευταία φορά.
Όμως, τη στιγμή που ο Καρυπίδης αποφάσισε να τους διώξει όλους, τους έδιωξε όλους, Κώστα. Έδιωξε όλους. Τον προπονητή, τον βοηθό του, τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Ράντο. Πω. Και παραιτήθηκε ο Χαριστέας. Ο μόνος που έμεινε είναι ο σκάουτερ, ο Κερίδης. Όλοι οι άλλοι φύγανε. Ο Κερίδης. Από το team. Εντάξει, συνήθως έτσι δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Ή έτσι δεν πρέπει. Διότι ο Χαριστέας είναι κάτι άλλο. Έφερε τον Ένικο και το χρεώθηκε. Ο Τερζής ήταν και πριν. Ήταν και πριν. Και ήταν ο άνθρωπος του Καρυπίδη θεωρητικά. Ναι, αλλά σου λέει δεν του χρέωσε, αυτή η φάση. Του χρέωσε, δεν τον προστάτευσε με τον Ένικ. Αυτό θεωρεί ο Καρυπίδης. Ότι έπρεπε να μου πεις, φίλε, ότι αυτός δεν δουλεύει συστημένες, παράδειγμα λέω τώρα έτσι. Ότι δεν έχει δουλέψει σωστά στο transition. Εσύ ξέρεις. Εσύ είσαι μέσα στην ομάδα. Είσαι στην ομάδα και έλεγες όλα καλά. Να τον ξυπνήσεις λίγο. Αυτό. Ένινγκ. Όχι, να τον ξυπνήσεις, θα τον ξύπνησε. Σε κάποιες περιπτώσεις. Το δεύτερο μήχο με τη Λαμία, παράδειγμα. Να τον ξυπνήσεις εσύ που είσαι μέσα στην ομάδα, που είσαι προπονητής, όχι εγώ παράδειγμα. Και ο Χαριστέας, επειδή είναι ο Χαριστέας, δεν κάθισε να έχει την οποιαδήποτε φορά να το παίξει κορώνα γράμματα. Άμα επιτυχία, οκ, άμα αποτυχία, θα ακούσει τα σχόλια να μου. Σου λέει, θα φύγω τώρα που έχω και αυτή τη συγκυρία, την καλή την πρόταση. Γιατί πάει, παιδιά, αντιπεριφερειάρχης, δεν πάει ούζο. Ναι. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό το συγκεκριμένο. Είναι κάτι και οικονομικά καλό και γενικότερα είναι μια κατάσταση θετική για τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε όμως στο Σταύρο, ο οποίος φαντάζομαι είναι πιο ήρεμος σε σχέση με χθες το βράδυ. Ναι, σίγουρα. Τι γίνεται, Σταύρο? Καταρχήν, άκουσε λίγο. Πού είσαι, αεροδρόμιο? Εδώ είμαι. Άκουσε με λίγο. Θέλω, επειδή ξέρεις ότι σε αγαπάω, παρόλο που σκοτωνόμαστε σε πολλά θέματα, θέλω να είσαι λίγο πιο ήρεμος, γιατί η αναπνοή σου, όταν βάζει τον γκολ ο ΠΑΟΚ, άσε όταν το τρώει, δεν είναι σε καλά επίπεδα. Θέλω να προσέχεις λίγο σε αυτό το κομμάτι. Με μια χαρά. Επίσης. Ναι, να μπει, αγόρι μου, ο Μίλου Τσάμπιος Λίνγκ. Εντάξει, εγώ δεν είπα, αλλά για μας πεθάνεις επειδή θα μπει ο Μίλου Τσάμπιος Λίνγκ. Αχρού και αχρού και αχρού όλη την ώρα. Και επίσης, σε παρακαλώ, μπορείς να μιλήσεις αλυταρά το διαιτητή. Αφού είναι! Εντάξει. Κοίταξε. Ξαναείδες τις φάσεις πιο ψύχρεμα. Σύχαμα. Σύχαμα. Όλες. Το πέναλτι, Σταύρο, νομίζω ότι είναι. Το πέναλτι επειδή είναι αυτό το δίνει. Εντάξει, εγώ λέω ότι η επαφή ψάχνει, οκ, ναι, υπάρχει επαφή. Εντάξει. Για μένα δεν είναι όλα τα πέναλτι, η επαφή πέναλτι. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι άγαλμα το μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Εγώ δεν είπα και το πέναλτι. Εντάξει. Εκεί που δικαιούσε να φωνάζει είναι σε αυτό το φάουλ του Ζίβκοβιτ. Στο τέλος, στο 90 είναι, που είναι στο 88, εσύ, πότε είναι. Έχει δώσει σε αυτούς 10-15 φάουλ. Μιλάμε ανύπαρκτα. Εντάξει, παίζει λίγο έδρα. Δεν παίζει λίγο, ρε, παίζει 70-30. Εντάξει και εσύ. 70-30 παίζει. Και σε αυτά τα παιχνίδια της λεπτομέρειας, το 70-30 μετράει. Ναι. Δεν είναι απλό. Εντάξει. Το θέμα ποιο είναι τώρα, εμένα μου έδειξε πρόθεση. Το ΣΒΑΜ κάρτα στο πρώτο λεπτό. Στο πρώτο φάουλ. Ορίστε. Η ίδια φάση μετά στο Σορόκιν που δεν έχει, που έχει ήδη ο Κάιο από το πέναλτι κάρτα. Ωραία, δεν τη βγάζει. Δύο φορές χειρότερη κάρτα του Σορόκιν. Έχουν και οι δύο στόπερα από 15 κάρτα. Σου λέω τώρα, δεν είναι. Υπάρχουν στιγμές πάρα πολλές που μου δείχνουν ότι έχουν πρόθεση. Ναι. Σου δείχνει όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει. Μην τον βρίζεις, ε! Σταμάτα! Το έχει, 45. Έχουμε δει, να πούμε, δεν υιοθετούμε χαρακτηρισμούς για τον εξαίρετο σύμμαχο της Ελλάδος. Ο σύμμαχος της Ελλάδος, ο Γάλλος. 11 δις, αισθάνομαι την τζάμπα. Ο Ραφάλ της διαιτησίας. Πάμε στο παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι. Ας έχω την διαιτησία ίδια για μένα στο δεύτερο παιχνίδι. Και θα σου πω πώς θα ρίξει το παιχνίδι. Καλά, πάλι σύγχαμα θα τον λες και αυτόν, αλλά τέλος πάντων. Όχι, καμία σχέση. Πάμε σε αυτό καθ' αυτό. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δικαιούται να πιστεύει ότι αδικείται το αποτέλεσμα. Και εγώ αυτό είπα, ότι γιατί το παιχνίδι είναι... όλες οι κρίσιμες φάσεις είναι στη λεπτομέρεια, πάνε με τους Ρώσους. Δηλαδή τώρα αν γίνει το 1-2 του Καντουρί θα λυγίσουν αυτοί, δεν μπορούν να τα δουν. Μετά το 0-1 του Πέλκα, ωραία, βλέπεις ότι τα έχουν χαμένα, γίνεται αυτή η φάση, με ευκολία δίνει το πέναλτι. Φάση στο δεύτερο ημίχρονο έχουν μία, ένα σουτ του Βάντερσον, δεν έχουν άλλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Αυτοί προσπαθούν να παίξουν ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο που ναι μεν είναι εντυπωσιακό, αλλά
δεν ήταν αποτελεσματικό, αλλά ήρθε αυτή η φάση τώρα με τον Πετρόφ. Εκεί βρήκε ένα διάδρομο δεξίς ο Μπακ, πέρασε μια παλιά. Εκεί είχαν κακή αντίδραση και οι δύο στο Πετρόφ και ο Βαρέλα και ο Μιχαηλίδης. Δεν κλείσαν γρήγορα, ήρθε τον γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο Πάουκ μέτρησε την κλάση των Ταρκαλά, ξέρει πώς θα την αντιμετωπίσει. Στο δεύτερο παιχνίδι θα έχει και σεντρεφόρ, γιατί χθες έπαιξε χωρίς σεντρεφόρ. Εντάξει, θα έχει δεξιμπάκ, δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει τον Ουαγκέ. Είναι ένα θέμα αυτό. Γιατί μια χαρά είναι ο Κρέσπο στη θέση. Δεν είναι μια χαρά ο Κρέσπο, γιατί θα χρειάστηκε δημιουργία. Για να ανέβει, λες. Ναι, αλλά είναι μια χαρά πίσω. Ναι. Κάθε τι έχει τη σημασία. Τώρα χρειάζομαι τον μπροστά. Γιατί έχουν εντοπιστεί οι αδυναμίες της. Ξέρεις τι έλεγα πριν με το Στέργιο. Έλεγα πριν αυτό, καταρχήν έλεγα απορώ πως παίζει αυτό το στόπερ ο λίγο χειρότερος του Δελιζήσι σε μια ομάδα όπως η Κράσνονταρ, ο Μαύρος, ο Ψηλός. Και οι δύο. Και οι δύο. Αλλά έλεγα το εξής, ότι καταρχήν αδικείται από το αποτέλεσμα ΠΑΟΚ 100%. Δηλαδή, στη χειρότερη λες ότι έπρεπε να είναι ισόπαλο το παιχνίδι με βάση την εικόνα, για να μην σου πω ότι πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, όμως, Σταύρο, το αντιλαμβάνεις και το καταλαβαίνεις και εσύ ότι. Δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι η τύχη να είναι και με τη δική σου πλευρά. Δηλαδή με την Μπενφίκα, σε κάποια σημεία τον ευνόησε η τύχη. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Λέω απλά για να στο τελειώσω. Ενώ αδικείται ξεκάθαρα από το αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν θα είναι έτσι το δεύτερο παιχνίδι, γιατί θα έχεις και την πίεση του να βάλεις και γκολ, έτσι. Γιατί με 0-0 πέραν αυτοί, με 1-1 πέραν αυτοί. Είναι καλύτερο να έχεις μια ξεκάθαρη στόχευση. Αυτό έχει αποδείξει. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί 3 φορές σε play-off Champions League με 1-1 από το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. 3 φορές. Μάλιστα στο 1 προηγήθηκε κιόλας 1-0 στην Τούμπα. Δεν είναι πιο δύσκολο το 2-1 όταν αποκλείεσαι με το 1-1. Πιο δύσκολο εγώ είναι. Εγώ λέω ότι έτσι όπως είναι η άμυνα της Κράσνονταρ, καλύτερα να πω αποφασιστικά, ωραία, και να πιέσω και να προσπαθήσω να τους εκθέσω αμυντικά, παίρνοντας τα ρίσκα μου. Ναι. Παρά να ξέρω ότι με 0-0 περνάω και να μου γίνει καμία στραβοκροσία και να γίνει ψυχολογία εναντίον μου. Ναι. Έτσι λέω. Η ιστορία αυτό έχει διδάξει στον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο αποτέλεσμα το 2-1 ή το από το 1-1, αλλά όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, όταν 3 φορές έχει αποκλειστεί με 1-1 από το παιχνίδι, λες μήπως είναι καλύτερα, ωραία, να πάει στην επόμενη, να δει πως είναι και αυτή η εκδοχή. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όσο καλή είναι αυτή η επιθετικά, τόσο κακή επί δύο ήταν αμυντικά. Αυτό είδαμε χθες. Ο ΠΑΟΚ μόλις κράτησε την μπάλα και την κυκλοφόρησε, τους έκανε συνεχώς φάσεις. Αν υπάρχει και συντροφό χθες, τους είχε κάνει μεγάλη κηδεία. Ξέχωρα αν η τριάδα Ζήφκοβιτς, Πέλκα, Τζόλι μπόρεσε και συνδυάστηκε αρκετές φορές να τους πάνε καλά. Αλλά ο ΠΑΟΚ έπεσε χωρίς φόρ. Σε αυτά τα στόπερ, άμα θα πιέσεις κιόλας με ένα κανονικό φόρ, με ένα κανονικό κορμί, επιστεύω ότι θα έχουν θέμα. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είναι αυτό που λες, μπορεί να είναι και το ανάποδο όμως. Δηλαδή, μπορεί να ζορίστηκαν τόσο πολύ και οι δύο γιατί ήταν ψηλοί κτλ. Ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ο κλασικός φόρ. Πολλές φορές το βαρύ κορμί αυτοί το αντιμετωπίζουν καλύτερα από έναν πολύ γρήγορο το μαϊμούνι που λέμε που είχε χθες ο ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Πενφίκα 2-1 και με το συγκεκριμένο σκορ πάει παράταση. Ναι. Εντάξει. Ναι, ας μην έχουμε στο μυαλό μας το 3-1, το 4-1. Ωραία. Ας ψάξει ο ΠΑΟΚ 2 γκολ και πιστεύω 2 δεν θα φάει. Ναι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εντάξει, ναι, πάλι θα δούμε το πώς θα πάει. Η τύχη παίζει τον ρόλο της. Το ποιος θα σκοράρει πρώτος παίζει τον ρόλο του. Πολλά παίζουν ρόλο. Πολλά. Μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί να πετύχει πρώτος γκολ ο ΠΑΟΚ και μετά να πιέζουν αυτοί για γκολ. Ποδόσφαιρο είναι. Όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι όπως είναι. Ναι, στην κόντρα τους θα είναι άδειοι. Ας βγουν να πιέσουν. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή δεν είναι... Ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει με ένα 0. Ναι, σωστό. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη βασικά. Είναι ξεκάθαρο τι θέλει. Ωραία. Τώρα το τι θα πετύχει είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον η παρουσία φορ θα του δώσει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι η αποτυχία του ΠΑΟΚ χθες είναι ότι δεν πετύχε με αυτήν την ομάδα 2 γκολ. Ναι. Όχι γιατί δέχτηκε τα 2. Εντάξει. Στη ζυγαριά πιστεύεις ότι ο Ακπομ έπρεπε να φύγει μετά, πριν μπαίνουμε πάντα σε αυτή την κουβέντα ότι το αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Ναι, όταν δεν είναι ανάποδο, δεν μπαίνουμε. Δηλαδή, θα σου το πω, για το Λιμιό, ας πούμε, δεν είπε κανείς γιατί έλειπε με την Μπενφίκα. Αν όμως δεν προκρινόταν ο Πάκο, θα λέγανε καλά, ρε, εδώ στο Λιμιό μια μέρα πριν. Άσχετα που είχε τον κορονοϊό και δεν θα παίζει έτσι κι αλλιώς. Χθες δεν ήταν ο Λιμιός που είχε. Ναι.
Καταλάβες. Δεν υπήρχε. Ωραία. Δεν μπορείς να ζήσεις με αυτούς που έχουν φύγει. Ναι, σωστό. Και το κοινάχμο μου έχει πάρθει πριν την Μπενφίκα. Ωραία. Και είναι μια απόφαση στρατηγικής. Παίκτης που έχει ανανεώσει, δεν μπορείς να το κρατήσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Το λάθος του ΠΑΟΚ, αν θες να το ψάξουμε σε αυτή την περίπτωση, είναι που δεν ανανέωσε νωρίτερα. Από τον περασμένο Γενάρη. Καλά, δεν γίνεται να του ανανεώνει και όλου, Σταύρο, και πάντα να πετά λεφτά. Δηλαδή, το βλέπω και με τον Άρη σε πολλές περιπτώσεις αυτό. Είναι, εντάξει, πώς θα γίνει. Είναι σε ηλικία προοπτικής, όσοι είναι σε ηλικία προοπτικής και είναι προς πώληση με ένα καλό εξάμηνο, του ανανεώνει. Του ανανεώνει, άμα ζητάνε οι μάνατζερ του τη Παναγία στα μάτια, πώς θα γίνει όμως. Έτσι όπως ήταν, έτσι όπως ήταν ο Άκπομ χθες, πέρυσι δεν νομίζω να ζητήσει. Δηλαδή είναι και το timing. Ναι. Τέλος πάντων. Επειδή πρέπει να μπω και μέσα, γιατί άνοιξε ωραία. Πλήν του διαβατηρίου. Έχει κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε από την επιστροφή, γενικότερα τραυματισμούς, τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Όχι. Μόνο αυτή δεν ξέρω το Βάντερσον πώς είναι, γιατί έφυγε τραυματίας της. Βλέπεις μεγάλες αλλαγές στο Βόλο. Πολλές. Αρκετές, ναι. Βλέπεις πολλές αλλαγές. Δεν έχεις και πολλές επιλογές βέβαια, έτσι. Δεν είναι τόσο γεμάτο όσο τα προηγούμενα χρόνια το ρόστερ. Δεν πειράζει. Περνάω έλεγχο, παιδιά. Να πας, άντε. Τα λέμε. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Bye. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο. Εντάξει, δεν τον είπα λιταρά το διαιτητή τώρα. Τον είπε σύγχαμα. Τον είπε. Έρε, Χρυσαθέ. Σύγχαμα. Ο Ιωνικός Ελένη Κόιν ανακοινώνει την έρευνα συνεργασία με τον James Jimbo Lul. Γιούλ. Δεν τρέπεστε, ρε. Τώρα πριν το μάτς με τον Άρη. Ο Γιούλ θα έχει την ευκαιρία για την πρώτη επαγγελματική σεζόν στην Ελλάδα. Άνταξ. Θα βρεθεί για πρώτη φορά μακριά από τη ΣΥΠΑ. 30 πόντους. Ο νέος μας ψηλός, λέει, ανακοίνωση Ιωνικού. Τους διαλύσω. Αγωνίστηκε από το 16 έως το 20 στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το University of San Francisco. Φέτος είχε 11,9 πόντους και 7,6 rebound. Ωραία. Πάμε στο break. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης για όλους εσάς και ασφαλής προορισμός. Τόσο αν θέλετε να τρέξετε προς τα πάνω και να βουτήξετε στον κορονοϊό. Με πολλά δώρα, συναρπαστική εμπειρία σε αυτόν τον απόλυτο, επαναλαμβάνω, προορισμό διασκέδασης. Ασφαλές, δροσερό περιβάλλον, πληθώρα παιχνιδιών. Να δοκιμάσετε την τύχη σας που δεν είχε ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο ΠΑΟΚ χθες. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Η Ιντερβέτεν είναι μαζί μας. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Επίσημος χορηγός η ελληνική Super League που ξαναρχίζει το Σαββατοκυριακό. Πες κάτι σταμάτησε για να ξαναρχίσει. Που συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο. Έτσι, συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, το ξαναρχίζει. Είπαμε βάσει ότι είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Βόλο το Σάββατο. Να ξαναπάω. Πολύ ωραία πέρασα. Την Κυριακή Άρης πας Γιάννινα. Και εγώ θα έρθω. Ντεμπούτο για τα Γιάννινα. Κώστα, δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα. Αυτό πώς έγινε. Αφού τις δύο πρώτες αγωνιστικές ξεκουράστηκαν. Μόνο στη Super League στην Ελλάδα όλο αυτό. Θα γίνει και στον μπάσκετ. Το Απόλλωνα στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Όχι. Τους έδωσαν επειδή ανεβήκανε τελευταία στιγμή. Δεν έχουμε ρεπό και τέτοια. Ναι. Ο Απόλλωνας τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν παίζει. Για να κάνει ομάδα, προετοιμασία κτλ. Τι είναι αυτό. Ζητήσαν αυτοί δύο αγωνιστικές τα Γιάννα και τρεις ο Απόλλωνας. Επειδή μπήκαμε αργά. Και άντε, ο Απόλλωνας το καταλαβαίνω. Γιατί έπαιζε μπαράζ τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. 30 Αυγούστου έπαιζε μπαράζ. Τα Γιάννα. Τι σοϊ πρωτάθλημα είναι αυτό. Αρχίζει τώρα. Θα τα βρούμε τα γράδα μας. Ορίστε, είμαστε με τους Γάλλους. Διαιτητές, πολιτικούς. Εν τω μεταξύ, ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη, Χρύσανθε, ναι, παίζει ένα μάτς στο οποίο παίρνει από 25 έως 31 εκατομμύρια ευρώ. Αν προκριθεί. Ναι. Τελικάρα παίζει δηλαδή, όχι τελικό. Και οι άλλοι τα παίρνουν. Τι μας νοιάζουν οι άλλοι. Καλά, εδώ τα αδέρφια μας. Ομάδα, τα αδέρφια μας οι Ρώσοι. Κρασνοντάρ. Λοιπόν, quiz. Περίμενε, quiz. Ναι, πες το quiz για να βάλω μάτια. Quiz. Με έπαθλο, ένα σημαντικό δώρο που θα σας ενημερώσει ο Χρύσανθος. Ωραία, ναι. Ποιος. Έλληνας. Αθλητής. Γνωστός. Πολύ γνωστός. Ψηλός. Κατάγεται από το Κράσνονταρ. FM κενό. Κατάγεται, το δηλαδή, μήνυμά σας. Είναι Ρώσος. Δεν μπορώ να σου πω. Είναι Έλληνας.
Εκεί ξέρεις το Κράσνονταρ έχει αρκετούς. FM κενό. Το κατά το βρήκα. Η απάντηση αποστολή στο 54-222 μέχρι και τις 2. Το βρήκα. Ναι, θα αφήσει να απαντήσει ο κόσμος τώρα ή θες να το πεις? Θέλω. Ας μας απαντήσει ο κόσμος. Ποιος Έλληνας αθλητής γνωστός κατάγεται από το Κράσνονταρ. Ένα διαρκείας μπάσκετ Ηρακλείδη είναι η εκπομπή. Μα ο άνθρωπος είναι δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι δηλαδή. Μπάσκετ Ηρακλείδη διαρκείας είπαμε, ρε φίλε. Γιατί, δηλαδή, άμα έλεγα Άρη, η ΠΑΟΚ τι σημασία έχει? Και στον ΠΑΟΚ έπαιξε. Το ξέρω. Άρα ένα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Και ένα του Ηρακλή. Δεν έβγαλε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε στον μπάσκετ. Έβγαλε, βέβαια. Ωραία. Ο Μαδάρα ο ΠΑΟΚ. Ο Μαδάρα ο Άρης. Ο Μαδάρα εμείς. Ναι. Κάτσε να ακούσω τώρα. Καλώς ήρθατε. Τι είναι αυτό? Και πάλι μετά από 20 χρόνια Μαντζιός επιστρέφεται σε ένα μάλλον γνώριμο περιβάλλον, αλλά βέβαια δεν έχει καμία σχέση το δασιγένιο τώρα με το τότε που ήσταν παίκτης του Άρης. Σίγουρα, ναι. Μετά από 20, νομίζω 22 χρόνια πρέπει να είναι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω 22. Τη δίκη τον πρόεδρο για την 50. Επιλογή του και την εμπιστοσύνη που έδωξε προσωπό μου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιστρέφω στην οικογένεια του Άρη, σίγουρα από άλλο πόστο. Γνωρίζω πολύ καλά τον οργανισμό Άρης, γνωρίζω πολύ καλά τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα, όπως και τις απαιτήσεις. Θεωρώ ότι όλοι μας και τα παιδιά και οι συνεργάτες μου είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε και να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα για φέτος. Η ομάδα έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με 2 νίκες. Υπήρξε βέβαια η άτυχη στιγμή, η κακή στιγμή του αποκλεισμού στην Ευρώπη. Πώς σκοπεύετε τώρα αυτό να το διαχειριστείτε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα. Η αλήθεια είναι και με τον αποκλεισμό από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά στο ποδόσφαιρο σίγουρα δεν πρέπει να μείνεις πίσω, είτε είναι καλή είτε κακή στιγμή. Πρέπει να προχωράς. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και πάντα πρέπει να προετοιμάζεις για την επόμενη στιγμή. Τα παιδιά, το σημαντικό ότι αντιδράσανε όσον αφορά το αποτέλεσμα στο Βόλο, κάναν μια σημαντική νίκη. Αυτό θα βοηθήσει σίγουρα ότι αυτή η εβδομάδα που θα δουλέψουμε μαζί να είναι πιο ήρεμη η ομάδα και κάθε μέρα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε πράγματα που θεωρούμε ότι χρειάζεται η ομάδα για να είμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι και να προχωρήσουμε στο πρωτάθλημα. Πήρατε μια εικόνα για την καινούργια σας ομάδα στο Πανθεσσαλικό την Κυριακή. Τι γνώμη έχετε για την ομάδα, για το ρόστερ και βέβαια και ως ουδέτερος μέχρι πρότινος? Κοιτάξτε, σίγουρα ο Άρης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει αρκετά καλό ρόστερ. Σίγουρα όμως είναι πράγματα τα οποία σε σχέση με πέρυσι έχουν αλλάξει πρόσωπα τα οποία ήταν οι βασικοί ποδοσφαιριστές. Άρα μιλάμε για ένα κομμάτι, ναι μεν υπάρχει κάποιος κορμός, αλλά είναι αρκετοί παίχτες οι οποίοι είναι καινούργοι. Πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, αρκετά ποιοτικό ρόστερ. Και με τη βοήθεια που θα παρέχουμε και εμείς οι ποδοσφαιριστές, να παρουσιάσουμε η ομάδα να είναι κάθε μέρα για καλύτερη. Ποια είναι 2-3 βασικά πράγματα που θέλετε να περάσετε στην ομάδα, να βάλετε τη δική σας φραγίδα στην ομάδα? Μπορούμε να πούμε κάτι ή είναι? Αυτό θα ήθελα να το παρουσιάσουμε με τη δουλειά και να φαίνεται τις Κυριακές που θα παίζουμε. Σίγουρα όμως η ομάδα θέλει πράγματα να βελτιώσει και αυτό θα γίνει από σήμερα και όσο θα ξεκινήσουμε. Κλείνοντας, στους φίλους του Άρη που σας γνωρίζουν και τους γνωρίζετε από τα παλιά, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε, τι θα θέλετε να τους πείτε? Γνωρίζω ότι ο κόσμος του Άρη είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, αλλά νομίζω ότι είναι και δίκαιος. Εμείς με την εικόνα μας και με τη δουλειά μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα για την ομάδα. Ξέρω ότι ο κόσμος του Άρη είναι κοντά στην ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα, ανεξάρτητα αν αυτή την περίοδο λόγω κορονοϊού δεν είναι και ανάμεσά μας στα παιχνίδια, αλλά θα δώσουμε τα πάντα για την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Άκη Μάντζιο. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Σου λέει, ξέρω ότι με γουστάρουν κάποιος προπονητή είδαν με μισό μάτι την επιλογή, αλλά ξέρω, λέει, ότι είναι και δίκαιος. Με τις λέξεις απαιτητικός και δίκαιος. Και θα σου πω κάτι για μια που λέμε για τον Μάντζιο. Χωρίς καμιά αμφιβολία, και ο ίδιος ο Μάντζιος ξέρει ότι αυτή τη στιγμή για να έρθει υπήρξαν συγκεκριμένες ειδικές συνθήκες στην ομάδα. Ο Μάντζιος όμως το βλέπει ως την τεράστια ευκαιρία της καριέρας του, το συγκεκριμένο κομμάτι. Το αν είναι ικανός ή όχι ένας προπονητής να ανέβει επίπεδο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε παρά μόνο τη στιγμή
που παίρνει την ευκαιρία και δουλεύει για αυτήν. Δηλαδή το ότι ένας προπονητής δούλευε ή δουλεύει σε μικρομεσαίες μέχρι τώρα ομάδες δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανός να δουλέψει και σε μια μεγαλύτερη ομάδα με μεγαλύτερη πίεση και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει κάποια στιγμή και στον Άρη να δοθεί μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που ναι μεν δεν έχει την καριέρα ως προπονητής, από την άλλη όμως ξέρει πραγματικά τι είναι ο Άρης, τι σημαίνει το κλαμπ. Και πραγματικά προσπαθώ να βάλω σε ζυγαριά όλα αυτά τα θέματα και τα ζητήματα προς τα που μπορεί να γύρει η όποια ικανότητα προπονητική σε σχέση με το αν ξέρει που βρίσκεται ο εκάστοτε προπονητής. Δηλαδή στις δικές μας ομάδες, τον Άρη, τον ΠΑΟ κτλ. Αν είναι ένας καλός προπονητής που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από έναν ίσως όχι τόσο καλό, αλλά που γνωρίζει τα ντεσού, τα γύρω-γύρω, τις επιμέρους καταστάσεις. Θα κριθεί ο Μάντζιος. Είναι μια επιλογή με ρίσκο χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι μια επιλογή η οποία στηρίζεται στα οικονομικά δεδομένα που είχε η ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι μια επιλογή που την παίρνει πάνω του ξεκάθαρο ο Καρυπίδης και θα κριθεί για αυτό. Είναι μια επιλογή δική του, του Καρυπίδη, και το λέγαμε και πριν παραιτηθεί ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας παρεπτόντως δεν έχει φύγει για τον Μάντζιο σε καμία των περιπτώσεων. Και το δείχνει και το γεγονός ότι στην τοποθέτησή του πέρα από τα ευχαριστώ κτλ. Οι δύο σειρές είναι για τον Άκη το Μάντζιο, με τον οποίο άλλωστε ήταν συμπαίχτες Κώστα, όταν έπαιζαν ποδόσφαιρο την σεζόν της Σερβέτ. Τη θυμάσαι Σερβέτ? Ήσουνα ως οπαδός στο γήπεδο. Γελάω. Εντάξει. Ήσουνα, τι γελάς. Μαζί είχαμε πάει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τρέχοντας. Πώς? Τρέχοντας. Γιατί με την Κατοβίτσα δεν ήσουνα? Όχι, ρε Χρυσάθε, δεν ήμουνα. Α, εντάξει. Και μένει να δούμε το κατά πόσο ο Άκης ο Μάντζιος θα μπορέσει και τη δική του καριέρα να απογειώσει, αλλά και στον Άρη να δώσει αυτά τα οποία θέλει ο φίλαθλος της ομάδας. Τώρα, το αν θα παίζει αμυντικογενές ποδόσφαιρο ή επιθετικογενές ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε άλλο, θα πω το εξής, ότι ο κάθε προπονητής, παιδιά, παίζει και με βάση και το ρόστερ που έχει. Με το ρόστερ που είχε στην Λαμία θα μπορούσε να παίξει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Με τον Μπρούνο Γκάμα όμως και τον Ματέο Γκαρσία και το Λόπεθ και το Τζέκο και το Σάσα θα παίξει κάτι άλλο, ναι, προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνουμε όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα είναι να στηρίξουμε την επιλογή, όχι να καλύψουμε τα λάθη της επιλογής, γιατί πολλές φορές τη στήριξη κάποιοι την μπερδεύεται με αυτό που λέω. Δηλαδή θα πρέπει να στηριχθεί με την ένδεα, πρέπει να πολεμηθεί. Γιατί κάποιοι κατευθείαν άρχισαν τον πόλεμο. Άχρηστος, έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Θα πρέπει να στηριχθεί γιατί θα φοράει τη φανέλα του Άρη, τη φόρμα του Άρη. Και από εκεί και έπειτα, κριτική φυσικά, τα λάθη λάθη και τα σωστά σωστά. Δηλαδή άμα κάνει κάτι σωστό ο Μάντζιος, δεν θα το λέμε επειδή το λένε Μάντζιο και όχι Μάντζιθ. Ενώ αν κάνει λάθη θα τον ξεσκίζουμε επειδή το λένε Μάντζιο. Σε όλα πρέπει. Σε όλα πρέπει. Εντάξει, υπάρχει μια μεγαλύτερη άρνηση και καχυποψία από ό,τι θα υπήρχε αν ήταν ένα όνομα. Το καταλαβαίνω. Και το ξέρει και ο ίδιος. Και ζει με αυτό και θα ζήσει με αυτό. Στο χέρι του είναι. Με τα αποτελέσματα. Γιατί πάντα βοηθάνε τα αποτελέσματα. Φάνηκε με τον Τερζή παράδειγμα. Την Πέμπτη το βράδυ τον Μπούλο λέγαν όλοι. Μετά που κέρδισε τον Βόλο να μείνει ο Τερζής λέγανε. Έτσι, ο κόσμος επηρεάζεται από αυτό το κομμάτι. Ιάκωβος Τσακαλίδης, λέει ο φίλος, ένας φίλος ο Απόστολος. Ναι. Όχι φίλε Απόστολε. Εμένα μου τον στείλαν το σωστό. Στη Γεωργία έχει γεννηθεί ο Ιάκωβος Τσακαλίδης. Μου τον στείλαν το σωστό. Ο Ιάκωβος Τσακαλίδης έπαιξε Ηρακλή. Όχι βέβαια. Γιατί είπαμε εμείς ότι η σωστή απάντηση είναι του Ηρακλή. Είπες έπαιξε και ΠΑΟΚ. Εντάξει, έπαιξε και ΠΑΟΚ. Και ο Κατσούλης έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Και ο Αστεριάδης. Ο Μάνθος. Αστεριάδη στο τρίποντο, ο Ηρακλής! Χολόπουλος, Χολόπουλος. Το προηγούμενο Αστεριάδη. Αστεριάδη πιο πριν. Και λοιπόν, τώρα ο Χολόπουλος! Ποιος γνωστός Έλληνας αθλητής. Δεν λέω μπασκεμπολίστες για να μην σας βοηθήσω περισσότερο. Ποιος γνωστός Έλληνας αθλητής έχει γεννηθεί στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Με ποιον ήταν χθες. Ορίστε. Με ποιον ήταν χθες. Τι με ποιον ήταν χθες. Με το Κράσνονταρ ή με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μπορεί και να μην ήξερε ότι παίζει, αλλά εντάξει. Πιθανό να ήξερε. Μάλιστα. Λοιπόν,
Αυτά για το τρίτο ημίωρο. Έχουμε να μας πεις τίποτα άλλο. Κανα παίκτη θα πάρετε. Μήνυμα, ναι, θα πάρουμε. Ποιον πάλι κι άλλον. Χρήσανθε για 3-4 μεταγραφές. Πάμε τελικά. Ο Φέτφα δεν βλέπω να παίζει Κυριακή και θέλει προσοχή το μάτς. 3-4. Ναι. Και άλλες τόσες πολλές. Για το Φέτφα. Ένα θέμα για το Κατάρ που αποκάλυψε η εκπομπή. Ναι, ναι. Και το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί. Θα φύγει δηλαδή. Θα πάει στο Κατάρ. Ο Άρης θα πάρει κοντά στο 1.200 που μπορεί να φτάσει στο 1.500 στην πορεία με τα γνωστά αυτά μπόνους συμμετοχών κτλ. Που βάζουν οι Άραβες αυτά τα, στα, αν βάλεις 5 γκολ, αν βάλεις 10 γκολ, αν κάνεις 10 συμμετοχές, αν κάνεις 20 συμμετοχές. Τέλος πάντων, το fix ποσό είναι γύρω στο 1.200 και υπάρχει προφορική συμφωνία. Αλλά επειδή και την προηγούμενη φορά υπήρχε προφορική συμφωνία και πήγε κιόλας εκεί πέρα ο Φετφατζίδης και τα λοιπά, και εκεί που υπήρχε προφορική συμφωνία, όταν πήγαν να την κάνουν σε χαρτί τη συμφωνία, είπαν α, όχι, τώρα δεν δίνουμε αυτά και πάρε ο πρίγκιπας είπε ότι αυτό και εκείνο και το άλλο. Και επειδή είναι λίγο περίεργη φάρα η συγκεκριμένη, θα πρέπει να τελειώσει το θέμα και τυπικά. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τους Άραβες και εφόσον πέσουν και τυπικά υπογραφές, τότε ο Φετφατζίδης θα συνεχίσει στο Κατάρ. Είναι δεδομένο για μένα και υπήρχε όλο αυτό το διάστημα και αν θυμάστε το έλεγα κιόλας ότι το μυαλό του είναι αλλού. Φαινόταν ότι είναι αλλού και μετά τον αποκλεισμό από την Κόλος ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι ο Φετφατζίδης θα έψαχνε τον τρόπο να αποχωρήσει. Όπως και έγινε και υπάρχει, επαναλαμβάνω, προφορική συμφωνία με τους Άραβες, του Άρη. Για όλες τις λεπτομέρειες τρέχουν το θέμα πλέον οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή, κ. Ευαγγελόπουλος, Κώστα. Τι έπαθε? Αυτός είναι ο μάνατζερ του. Και θεωρώ πάρα πολύ πιθανό εντός των επόμενων 2 ημερών να τελειώσει τον deal οριστικά. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι την Παρασκευή θα πάει εκεί. Αυτή είναι η δική μου πληροφόρηση. Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης, εφόσον με το καλό τελειώσει ως την Παρασκευή το θέμα του Φετφατζίδη, θα επιδιώξει να τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα και το θέμα του Ματέο Γκαρσία. Δηλαδή την Κυριακή που λέει ο φίλος δεν θα παίξει ο Φετφατζίδης, μπορεί να δει στο Ματέο να παίζει την Κυριακή. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση που υπάρχει από την πλευρά του Άρη. Το απόγευμα έχει Media Day η ΚΑΕ, Σάββας Καμπερίδης και 2 παίκτες. Κώστα. Ναι, ναι. 2. Ναι, φίλε, 2 παίκτες. 2 παικταράδες. Ο Άρης ανακοίνωσε σήμερα τον πρώην παίκτη του Ηρακλή. Τον πρώην αρχηγό του Ηρακλή. Πρώην παίκτης. Εντάξει. Αρχηγός. Κάτι παραπάνω δηλαδή. Ένα επιπλέον στοιχείο. Ναι, βέβαια. Εσύ δεν μας πεις γι' αυτό. Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Τι κάνει ο Καλαϊτζίδης. Τι μπορεί να δώσει δηλαδή στον Άρη. Τον ξέρεις καλύτερα νομίζω. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ έμπειρο. Πλέον μπαίνει και αυτό στη νομοταξία των αθλητών που έχουν παίξει και στις 3 ομάδες της πόλης. Μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μέσα. Είναι παίκτης του προπονητή. Δηλαδή οι περισσότεροι, όλοι οι προπονητές τον θέλουν. Γιατί είναι νυφάλιος, είναι καλός στην άμυνα. Όταν χρειαστεί θα το βάλει και το σουτάκι του. Εντάξει, τώρα ίσως τα χρόνια έχουν περάσει. Ο χρόνος του δεν θα είναι μεγάλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι άριστος χαρακτήρας και φυσικά μέσα στα αποδυτήρια πολύτιμος. Και γι' αυτό νομίζω τον επιλέγουν και οι προπονητές. Και σε τέτοια ηλικία παίζει ακόμη σε υψηλό επίπεδο. Πόσο είναι? 30 φεύγα. Μάλιστα. 30 φεύγα δεν είναι μεγάλο, ρε φίλε. Τόσο είναι 38. Δεν είναι 40. Τόσο είναι. Τόσο είναι. Ναι. Α, είναι 38. Όχι, ρε Κώστα. Είσαι σίγουρος? Χρήσανθε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και 35 να είναι και 39 να είναι, το θέμα είναι ότι είναι ένα παιδί που έρχεται για να βοηθήσει σε συγκεκριμένα πράγματα την ομάδα του Άρη. Από εκεί πέρα οι προπονητές ξέρουν τι μπορεί να κάνει, ο ίδιος ξέρει τι μπορεί να κάνει
και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Φυσικά. Το 85 ναι. Πόσο χρόνο είναι? 35. 35, σιγά ρε Κώστα. Μια χαρά. Τι 38. Είναι εδώ εσύ είσαι 45. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, όντως. Λοιπόν, τώρα, αυτά για τον Άρη και στο μπάσκετ. Ακούσαμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Να πούμε ότι σήμερα είναι θα είναι σε εξέλιξη, αργότερα 4,5 ώρα αρχίζει το Super Cup Χρύσανθε, Προμηθέας ΑΕΚ και Περιστέρι Παναθηναϊκός. 4,5 ώρα Προμηθέας ΑΕΚ. Νομίζω στις 9 είναι το άλλο παιχνίδι, Περιστέρι Παναθηναϊκός. Και αύριο θα γίνει ο τελικός σε αυτό το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα τουρνουά. Παλιότερα υπήρχε Super Cup, κάποια στιγμή σταμάτησε και τώρα θα ξαναγίνει σαν ζέσταμα για το πρωτάθλημα, το οποίο αρχίζει, είπαμε, στις 10 του Οκτωβρίου. Ο φίλος μας ο Αντώνης από τη Στοκχόλμη μας στέλνει τη σωστή απάντηση. Δεν την πούμε τώρα όμως. Αρκετοί τη στείλανε. Τη στείλανε αρκετοί, ε. Ναι. Εύκολο ήταν, Κώστα. Εύκολο ήταν. Ναι. Εντάξει, εύκολο. Εντάξει, εύκολο. Εδώ άλλοι ρωτάνε σε διαγωνισμούς τι χρώματα φοράει ο Άρης, ας πούμε. Για να πάρουν μηνύματα. Λοιπόν, εμείς είπαμε κάτι μέτριο. Δεν το ξέρουν όλοι. Αρκετοί το ξέρουν όμως, όντως. Όσοι ασχολούνται, το ξέρουν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε για, για την ολοκλήρωση του τρίτου ημιώρου. Επιστρέφουμε με τέταρτο ημίωρο. Έχουμε κάποια πραγματάκια ακόμη να πούμε για όλες τις ομάδες. Φίλε, πόσο βλάξ μπορεί να είσαι. Συνεχίζουμε. Πες μου λίγο, όχι εσύ. Να μαλώνω για τις μάσκες, ε. Όχι, να μαλώσω για τη μάσκα. Οκ, να του πω του άλλου, ρε, φίλε, βάλε μάσκα. Είναι, να του... Όταν πηγαίνεις και του λες δεν φοράει μάσκα και πας και πλακώνεσαι μαζί του, τον ακουμπάς δηλαδή. Τον φτύνεις, σε φτύνει. Ναι. Και τα λοιπά. Ενώ ο στόχος είναι να φορέσει μάσκα. Πόσο χαζός είσαι, πες μου λίγο. Για να προστατευτείτε. Τι να προστατευτείτε. Για να προστατευτεί, το στόχο σου είναι να φορέσει μάσκα και αντί να προστατευτείτε, πας και. Το χειρότερο κάνεις. Το χειρότερο, ναι. Και μαλώνεις. Και πλακώνεσαι. Και εκτίθεσαι. Ναι. Σε πιθανή μόλυνση. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, κάπου φταίει όμως, νομίζω. Για να απαντήσω και δημόσια στον φίλο που με ρωτάει αν είμαι υπέρ της πώλησης Φετφατζίδη. Oh. 100%. Τι λες, δεν τον καλύτερο παίκτη. 200%. Με τι αντάλλαγμα. Με ένα εκατομμυριάκι. Δεν με νοιάζει, με ό,τι κρίνει η ομάδα, ό,τι χρειάζεται. Και ποιον θα έχεις μετά από εκεί? Το Ματέο. Όταν τον πάρεις. Ναι. Άμπραβο. Τώρα δηλαδή. Ναι. Γιατί δεν βλέπω να τον έχεις πάρει ακόμα. Ναι, εντάξει. Ούτε να έχω δώσει το Φετβατζίδι, δεν βλέπεις ακόμα. Σωστά. Ωραία. Η ομάδα όμως, σε αντίθεση με το πότε μαθαίνει τα νέα, κάνει τον προγραμματισμό της και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν λέγαμε για το Ματέο και λέγανε όλοι, τι τον κάνεις το Ματέο, αφού έχεις το Φετβατζίδι. Δεν ξέρατε ότι φεύγει ο Φετβατζίδης. Η ομάδα όμως το ξέρει. Ο Καρυπίδης το ξέρει. Το δουλεύει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και το ένα και το άλλο. Ναι. Γι' αυτό ας βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά και πρέπει να κάνουμε και κριτική. Φυσικά και πρέπει να λέμε την άποψή μας. Εγώ τη λέω την άποψή μου. Παίρνω, ενώ κάποιοι πετάνε αετός για τέτοια ζητήματα. 100% λέω ότι πρέπει να δοθεί. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και πρέπει ο Άρης επιτέλους να αρχίσει να πουλάει. Και να μάθει να πουλάει και καλύτερα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια έτσι καταστράφηκε η ομάδα. Μη διδάμε να πάει ο Κόκε! 3 εκατομμύρια, λίγα είναι τα 3 εκατομμύρια. Δες τι κάνει ο συμπολίτης δίπλα, τα πάντα. Τα πάντα. Εξ ανάγκης, Χρύσανθε. Όχι τα πάντα, εξ ανάγκης. Η ανάγκη στον Άρη δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Χωρίς έσοδα, χωρίς τηλεοπτικά έχει. Χωρίς εισιτήρια. Με άδειες κερκίδες, χωρίς Ευρώπη. Τι ανάγκη είναι τώρα να τον πουλήσει λοιπόν, για να δώσεις άλλο ένα στο Ματέο? Τι ανάγκη έχει λοιπόν. Ο ένας λέγει το συμβόλαιο του Κώστα και ο άλλος είναι για 4 χρόνια στην ομάδα. Έχει τεράστια διαφορά. Θα τον χάσεις δηλαδή. Θα τον πουλήσω τον άλλον σε 2 χρόνια. Αλλά θα σου πω δεξιά, τι ανάγκη έχει ο Πάκο. 13 εκατομμύρια πήρε. Τι ανάγκη έχει να πάρει 1,5 εκατομμύριο για τον ΑΚΠΟΜ. Ξεπούλημα. Τι ανάγκη. Απλά οι ομάδες πλέον δεν ακούνε. Δεν ακούνε του γκαγκαούγκες οι οποίοι. Πάντα λένε μη πουλάς ποτέ, κράτα τους παίκτες για 28 χρόνια, δίνε τους όσα λεφτά θέλουνε, να μην φύγει ο παίκτης γιατί εγώ αγόρασα φανέλα την κοινή. Όπως μου λέει ο Χρήστος δηλαδή, δες πέναλτι. Και λέει δεν είναι. Λοιπόν, φανέλα την κοινή. Δεν γίνεται παιδιά. Έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ο Άρης πρέπει επιτέλους να μάθει να πουλάει.
τα προηγούμενα χρόνια το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά το ότι δεν πουλούσε και για να κρατήσει τον Κόκκι από τα 200 χιλιάρια τον πήγαινε στα 800 συνεφορία. Για να κρατήσει τον Νάτσο από τα 100 χιλιάρια τον πήγε στα 450 συνεφορία. Για να κρατήσει τον Νέτο από τα 130 τον πήγε στα 400 συνεφορία. Αυτό πλήρωσε ο Άρχιπα. Πού πήγαν τα λεφτά, πού πάνε τα λεφτά. Όταν ο Κόκκι μόνο ένα παίκτη στήγιζε ένα 200 το χρόνο σε μια ομάδα που με εξαίρεση τη χρονιά τη Ατλέτικο, τα έσοδα ήταν 5,5 εκατομμύρια. Και έδινε στον ένα παίκτη το 1/5 των εσόδων σου. Και μετά λέγαμε πού πήγαν τα λεφτά. 300 ο ένας, 300 ο Κούλου, 300 ο Σιφάκης, 400 ο ένας, 500 ο άλλος. Τι που πήγαν τα λεφτά. 40% η εφορία τότε. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. 40, ναι. 40% η εφορία σε κάθε συμβόλαιο. Το μισό συμβόλαιο δηλαδή, σχεδόν. Συν το μισό συμβόλαιο. Ναι, συν το μισό συμβόλαιο. Και εφορία... 100 πλέον 140. Ναι, η εφορία απίστευτο. Του παίχτη, η εφορία του παίχτη. Και αυτή δικιά σου. Και αυτή δικιά σου. Άλλα 40. Όχι, έδινε σε πρόσεξε. Στον Κόκκι έδωσε 800 στον παίκτη καθαρά. 800 καθαρά. Συν 300 η εφορία. Συν 300 η εφορία. 1/100. Συν την εφορία του παίκτη άλλα 100. Γιατί έπαιρνε 800. 1/200 σου βγαίνει δηλαδή. 1/200 αυτό λέω. Και μετά λέγαμε πού πήγαν τα λεφτά. Τόσα λεφτά. Τόσα εισιτήρια. Γεμάτο το γήπεδο. Να μην τα δίνατε, ρε φίλε. Συμφωνώ, ρε φίλε. Το αυτό δεν λέω. Και να βγαίνατε να το πείτε. Ναι. Βγαίναμε να το πούμε. Όχι και εσύ. Κάνετε πλάτες, μεγάλη ομάδα. Θέλετε να διώξετε το. Το μεγάλη όχι. Ομάδα δεν είναι με το πρωτοφόλι του διευθυντή. Η ομάδα να βγει να το πει. Άκου λίγο. Είναι αυτό που δικαιολογώ το Σκόρδα. Θα μπορούσα να κάνω λαϊκισμό ότι το Σκόρδα από τη μία του λέγαμε μη τυχόν και φύγει ο Κόκκι. Ναι. Έτσι του λέγαμε. Και του Σκόρδα και του Αθανασιάδη, όποιο παίκτη τέλο πάντων. Εντάξει, ποιο το λέει γιατί σου λέει είναι ένα καλό παίκτη, ρε φίλε. Ναι, αλλά πρόσεχε λίγο. Και μετά. Πληρώσαμε πολλά λεφτά στο τότε και πέσαμε. Έτσι είναι, παιδιά. Αν η ομάδα δεν μάθει να πουλάει, το μεγάλο λάθος του Άρη τότε ήταν αυτό. Αν η ομάδα δεν μάθει να πουλάει, δηλαδή πρόσεξε λίγο. Να κάνει διαχείριση. Γενικά. Ξεκίνησε, ναι, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και πουλούσε παίκτες. Τα μέσα του ΠΑΟ ξεφωνίζανε. Πουλάει όλους και τα λοιπά. Πέρασε ένας μήνας, πουλάνε αυτοί. Δηλαδή τον πάμε τον κόσμο, τον κατευθύνουμε και προς τα εκεί. Στην κριτική αυτή, ο κόσμος έχει μάθει αυτό. Παιδιά, μόνο να αγοράζει. Συγκρίνουμε τον Ολυμπιακό τώρα με 25 εκατομμύρια στην τσέπη κάθε χρόνο. Δεν τα έχει 25 εκατομμύρια κάθε βγαίνει χρόνο. Βγαίνει στην αγορά συνέχεια και τώρα πλέον έχει αποκτήσει ένα δίκτυο που κανείς δεν λέει τίποτα γιατί ξέρει ότι θα πάρει άλλον. Χρυσανθέ. Ναι. Θα πάρει άλλον καλό. Εντάξει, το κλίμα όμως δημιουργείται. Γιατί τον πούλησε αυτόν, ξεπούλημα τον ένα τον άλλον, έδωσε και αυτόν, δίνει και εκείνον, φεύγει και ο ένα, φεύγει και ο άλλο. Είναι φεύγει και ο ένα και ο άλλο, αλλά έρχεται ο άλλο και ο παράλλο. Και παίρνει πάλι πρωτάθλημα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Το και παίρνει πάλι πρωτάθλημα, γι' αυτό και ο κόσμος ξεχνιέται. Εντάξει. Έτσι όμως είναι το επαγγελματικό πλέον ποδόσφαιρο. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι πρέπει να μάθεις να πουλάς. Δεν γίνεται αν δεν πουλάς. Δεν μπορείς να ζήσεις. Ειδικά ομάδες όπως ο Άρης. Γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σου λέει: δεν θα πουλήσω, δεν θα μου βγουν δύο πωλήσεις. Έχω τον Ιβάν και τον Μαρινάκη. Ο Άρης έχει συγκεκριμένο πορτοφόλιο Καρυπίδης και δεν έχει παιδιά απεριόριστα χρήματα. Έχει βάζει τώρα κάθε χρόνο 2-3 εκατομμύρια πόσα βάζει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί παραπάνω. Ποιος? Ο Κάρι. Δεν μπορεί παραπάνω. Και φέτος ήδη έχει φτάσει στα όρια του γιατί έδωσε και το ένα το παλιό. Και τόσο που βάζει εννοείται. Εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε πιο πολλά. Εμείς θέλουμε 10 να βάζει. 15, 20, 50. Εντάξει, το πολύ οπαδικό θα πεις στον Άρη είσαι. Δεν είμαι για μετριότητα. Στο πολύ οπαδικό. Γιατί είχες κάποιον ο οποίος έβαζε περισσότερα. Τι σημασία έχει. Α. Να βρεις. Εντάξει, οκ. Okay. Πότε, πού να πάω, να τον βρω. Όπως τον βρήκε ο άλλος. Στην τύχη. Να δημιουργείς συνθήκες έτσι ώστε να γίνεις ελκυστικός στον όποιο επενδυτή. Δηλαδή να πει, α, να πάρω τον Άρη. Ο φίλος μου λέει ο Αντώνης. Να πει ο Κοπελούζος. Όλοι αυτοί που φύγανε λέει δείχνουν ότι δεν υπήρχε πλάνο. Κάνεις λάθος, φίλε. Του Άρη. Πλάνο υπήρχε. Ο ιδιοκτήτης έκρινε ότι το πλάνο που υπήρχε ήταν λάθος. Και φύγανε όλοι όσοι καταρτίσανε το πλάνο. Κάνετε λάθος αυτό. Αυτή η απλότητα με την οποία έχετε στο να λέτε δεν υπήρχε πλάνο, δεν υπήρχε σχέδιο, δεν είναι κάτι τέτοιο. Μια τάση τέτοια είναι τελείως λάθος. Πλάνο υπήρχε. Ήταν λάθος όμως το πλάνο. Mm. Είναι ξεκάθαρο ότι ήταν λάθος το πλάνο. Και ακόμα και αν ήταν σωστό το πλάνο, προσέξτε λίγο. Όταν παιδιά έρχεται ένας τέτοιος αποκλεισμός και χάνει ο ιδιοκτήτης εκατομμύρια, θα το αλλάξει. Γιατί αν δεν το αλλάξει τώρα. Θα το βρίσκει μπροστά του κάθε φορά και όταν περάσει ένας μήνας θα πείτε. Έπρεπε να τον διώξει όταν αποκλείστηκε από την Κόλος.
τον διώχνει τον Ένινγκ και όλο το team όταν αποκλείονται από την Κόλος και λέτε αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε πλάνο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πολύ απλουστευμένα τα λέτε τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε για μια εντός εγώ επένδυση που το δοκάρι και μέσα την κάνει πετυχημένη, το δοκάρι και έξω την κάνει αποτυχημένη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν υπήρχε πλάνο. Όπως λένε κάποιοι τώρα, δεν έπρεπε να τον ανανεώσει το καλοκαίρι. Οι αφορισμοί, Χρήστε, θα είναι ίδιον του φύλαθλου, γιατί και ο φύλαθλος δεν τα ξέρει. Δεν είναι μόνο ο αφορισμός. Ο αφορισμός υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι και αμέσως βγάζουν ένα συμπέρασμα αυθαίρετο. Αυτό λέω εγώ. Βλέπουν το αποτέλεσμα. Πλάνο υπήρχε. Βλέπουν το πλάνο ήταν ο Ένινγκ, ο Τερζής, ο Ράντος, ο Χαριστέας, μια συγκεκριμένη λειτουργία. Η ομάδα λειτουργούσε κανονικά για να έρθουν κάποιοι παίκτες. Βλέπανε παίκτες, πηγαίνανε, κάνανε επαφές με μάνατζερ το ένα το άλλο. Υπήρχε πλάνο. Ναι. Όταν όμως έρχεται η κατραπακιά και μια τόσο χειρή σφαλιάρα ευρωπαϊκή, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους συγκεκριμένους. Μάλιστα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχε πλάνο. Σου λέει όμως, παιδιά, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Όχι, με εσάς δεν βγαίνει το πλάνο αυτό που θέλω. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει πλάνο. Τώρα θα μου πει κάποιος, τώρα ποιο είναι το πλάνο. Τώρα. Τώρα, το πλάνο είναι Μάντζιος. Πρωτάθλημα και εκεί. Το πλάνο είναι Νασλίδης. Το πλάνο είναι του Μαζάτος. Από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έρθει και αθλητικός διευθυντής. Αλλά, παιδιά, δεν αποφασίζω εγώ. Ούτε πληρώνω εγώ. Αυτό το να θέλουμε να αποφασίζουμε εμείς και να πληρώνουμε εμείς και να πληρώνει ο άλλος δεν γίνεται. Να πληρώνουμε εμείς θα λειτουργούσαμε διαφορετικά. Σκέψου, έχεις ας πούμε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και έχεις έναν υπάλληλο μέσα. Και ο υπάλληλος πάει να φτιάξει το αυτοκίνητο, κάνει όπισθεν και παίρνει την καραζόπορτα. Ναι. Τι να του πεις, α δεν πειράζει. Ή θα έρθω εγώ και θα σου πω, φιλέ, στη δουλειά σου δεν είχες πλάνο που μπήκες μέσα 5.000 από αυτή την λακαμία του υπαλλήλου. Δεν είχες πλάνο. Δεν τα κάνει σωστά. Γιατί άφησα πλήρω την εφορία σου. Θα πει να μου έτυχε τα 5.000 που έκανε τη ζημιά αυτό. Δεν φταίω εγώ. Εγώ πληρώνω, είμαι αφεντικό. Ναι. Όταν όμως είναι η δική μας τη δουλειά, βρίσκουμε δικαιολογία. Τέλος πάντων, είναι όλα πολύ σχετικά, πολύ θεωρητικά. Ή πολύ άσχετα. Κρίνονται από το αποτέλεσμα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Εννοείται ότι χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλαιότητα σε δύσκολα αποτελέσματα. Απλά θα πω σε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, Κώστα, και πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μια επιχείρηση που ξέρεις, θα πάρω τον καλύτερο παίκτη. Δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Και εγώ σου λέω, παίρνω το Μέση. Και την τρίτη αγωνιστική τραυματίζεται, ρε φίλε. Σωστά. Έχω πληρώσει το Μέση. Έχω φέρει τον καλύτερο των καλύτερων. Τραυματίζεται και χάνω. Ναι. Πάει. Δεν είναι μια επένδυση που λέει ο άλλος, θα πάω να πάρω. Το καλύτερο αυτοκίνητο, άρα και το πιο γρήγορο, άρα στο δρόμο όταν βγαίνω με τον άλλον που έχει τσινκουετσέτα θα τον περνάω. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να πάθει λάστιχο. Και πάλι υπάρχει το απρόβλεπτο. Ναι, μπορεί να πέσει σε μια λακκούβα. Ναι, αλλά να... το ποδόσφαιρο έχει 150 περιπτώσεις μπορεί λάστιχου. Ό,τι στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα εννοείται ότι έχει και το απροσδόκητο. Εδώ μιλάμε όμως για το ποδόσφαιρο, μιλάμε για την μπάλα. Ναι, δοκάρει και okay. Μέσα μάγκα, δοκάρει και γενικά, έξω μάγκα. Το πάμε. Αυτό είναι. Το αντίθετο. Άρα αφήστε τα πλάνα και τα σχέδια και τα οτιδήποτε άλλο και τα αεροπλάνα. Εγώ παρακαλάω να τελειώσει η μεταγραφή. Ρεαλισμός. Γιατί ξέρω ότι αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Φετφατζίδη, θα έχει περιορίσει η ομάδα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τους οικονομικούς κινδύνους. Ναι. Και για μένα αυτό είναι σημαντικότερο τώρα που έφαγε την κατραπακιά. Γιατί τρώμε την κατραπακιά πέρσι με τον Μπαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Τη γλιτώνουμε, βγαίνουμε Ευρώπη. Ναι. Παρόλο που δεν κάναμε μεταγραφές, δεν έγινε ρόστα και τα λοιπά. Λέει ο άλλος, σιγά μου, ρε, λέει, με δύο ομάδες βγήκες πέμπτος, λέει και κάτι. Τι λες, φίλε, έβγαινες κάθε χρόνο. Είναι ο Άρης ομάδα. Για να έχουμε ρεαλισμό που λες. Είναι ο Άρης ομάδα η οποία κάθε χρόνο έβγαινε στην Ευρώπη. Αν βγούμε φέτος τρίτη χρονιά στην Ευρώπη, δεν ξέρω από πότε έχουμε να το κάνουμε. Και αν το κάναμε ποτέ. Ναι. Πολύ εύκολα τα λέμε όλα. Εννοείται. Μην μικραίνετε, λέει τον Άρη. Ο Άρης πρέπει να παίρνει τίτλους. Ναι, εγώ δεν λέω. Καλά. Αυτό πρέπει να κάνει. Εντάξει, ο Άρης πώς έχει. Εντάξει, φίλε. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Όπως και οι άλλοι για το πρωτάθλημα που λένε. Να δίπλα. Είμαστε ρεαλιστές. Τρία έχει συνολικά. Και μιλάνε για έχουν 50. Ναι, αλλά Χρήστανθε πήρανε. Τρία. Πήρανε τώρα και έχουν και δυνατό ιδιοκτήτη και σου λέει άρα μπορώ να παίρνω πλέον.
με 100 εκατομμύρια πλέον που financial fair play, όμως τι έγινε. Δεν έχει σημασία. Πλέον Άξι. Μπορώ να παίρνω. Ωραία. Είμαι σε κατάσταση που είμαι δεύτερος στην Ελλάδα. Και μπορώ Άξι. Να είμαι και πρώτος. Τρίτος έπρεπε, φέτος, αλλά ήμουν... σαν καλά ο Μελισάν. Τι τρίτος. Καθόλου δεν έπρεπε να είναι. Καθόλου. Βιτουά. Βιτουά. Ναι, τι... Αλητεία. Γιατί να τα λέμε, δεν κατάλαβα. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Οι κανονισμοί είναι για όλους. Όχι για όλους. Για τον Άκη δεν είναι ακλίνηση Θεσσαλονίκη οι κανονισμοί. Λοιπόν. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά. Τι αυτά, σκέτο αυτά. Όχι, επαναλαμβάνω ότι εγώ είμαι υπέρ της πόλης. Της πόλης Φέτφα. 100%. Και άργησε. Και άργησε, φίλε. Χρήσατε, δεν κερδίζεις τίποτα, ρε φίλε. Πώς δεν κερδίζεις. Τι κερδίζεις τώρα, δηλαδή. Ένα εκατομμυριάκι. Κερδίζεις ένα 200, ναι. Ένα εκατομμυριάκι. Ξέρεις τι είναι ένα 200, Κώστα. Έχεις δει ποτέ ένα 200 μπροστά σου. Κώστα, ένα 200. 6 εκατομμύρια το μπάτζετ του Άρη φέτος. 5,5-6. Πόσο είναι, ναι. Ξέρεις τι είναι το ένα 200. Χωρίς κόσμο. Χωρίς κόσμο. Και ξέρεις τι είναι το 1200 να το προσθέσεις, ναι, μπορεί να φύγει εύκολα. Αφού θα το δώσεις, είπαμε να πάρεις τον άλλον. Ναι, ρε αγόρι μου. Θα τον δώσω. Θα το δώσεις να πάρεις τον άλλον. Ναι, αλλά μπορεί να το έχω ήδη δώσει τον άλλον. Αυτό σου λέω. Θα το δώσεις να πάρεις τον άλλον, σου είναι μια άλλη. Το έχω ήδη δώσει. Απλά λες μετά, μήπως πουλήσω τον άλλον και βγάλω δύο. Για φέτος το έχω ήδη δώσει. Έχει συμφωνήσει ο Άρης με τον Αστέρα. Έχει υπογράψει ο Άρης με τον Αστέρα. Με τον Αρέστα. Έχει τελειώσει. Ναι. Στα λόγια το έχει δώσει. Δεν το έχει δώσει. Όχι, έχει υπογράψει. Περιμένει να δώσει το φέτος για να πάρει το ένα να το δώσει εκεί. Όχι, κάνει λάθος. Άλλο υπογράψει. Μπορεί να έχει δώσει προκαταβολή. Ποτέ. 500 αρέας. Ποτέ. Καλά. Ο Άρης να δώσει 500 χιλιάρικα προκαταβολή. Ο Καρυπίδης, Κώστα. Όπως έδωσε ένα εκατομμύριο τον, που λέγατε που θα τα βρει τα λεφτά από το Φετφατζίδι. Όχι, τα πήρε. Άλλο αυτό. Πώς θα δώσει εκεί το ένα εκατομμύριο. Τα βρήκε παλού. Από πού. Από τις δουλειές του. Α. Και τώρα από τις δουλειές το κάνει. Με άξιμο το κεφάλαιο, όντως. Anyway. Η εταιρεία του βάζει τα λεφτά στην ομάδα. Εσύ κάνει αύξηση με το κεφάλαιο. Εσύ λες ότι να φύγει. Εγώ λέω ότι είναι ανούσια μια κίνηση. Τι εννοείς ανούσια. Τέτοια. Τον καλύτερο παίκτη τον πουλάς τώρα. Ο καλύτερος παίκτης τρία παιχνίδια δεν είναι ο καλύτερος. Εντάξει, έτυχε τώρα. Δεν έτυχε το Γενάρη να φύγει τζάμπα. Και εμείς πήραμε τον Μπόμπι. Θα περπατάει και θα γίνει τζάμπα. Και δεν έπαιξε. Φίλε, θα περπατάει και θα είναι τζάμπα. Και μου λες να μην πάρω το 1200 και να τον έχω περπατάει. Πώς τώρα περπατάει. Τώρα τρία μάτς περπατάει, ναι. Τώρα περπατάει. Και παλιά μαλώναμε ότι δεν πήραν στην εθνική και τώρα περπατάει. Τρία μάτς περπατάει. Δεν περπατάει, όχι. Δεν περπατάει τρία μάτς. Όχι, όχι. Στο 60 τον έβγαλε, Κώστα. Τον αδικείς. Στο 60 τον έβγαλε. Δεν πήγαινε γενικά. Γιατί περπατούσε τον έβγαλε. Πω. Γιατί το μυαλό ήταν στους Άραβες. Αυτό σου λέω. Γιάννη με μαζί σου. Τελείωσε. Ο Γιάννη 4,5 θα πάρει, Κώστα. Στηρίζω Γιάννη. 4,5 παίρνει, Κώστα. 4,5 εκατομμύρια παίρνει. Δεν τα παίρνει ποτέ κανείς εκεί, Χρυσάνθε αυτά. Στους 6 μήνες τους διώχνουν. Σε ενημερώνω ότι ο Φετφατζίδης θα έχει πάρει ήδη, Κώστα, γιατί έχει ξαναπάει. Φετφατζίδη. Τρία χρόνια τα πήρε όλα όσα ήταν εκεί πέρα, τρία χρόνια. Όλα τα πήρε, Κώστα. Ναι. Και ξέρει που πάει ο Φετφατζίδης. Καλά, εννοείται. Γιατί ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Θα τα πάρει ξανά όλα, Κώστα, και θα ξαναγυρίσει. Και με την σύζυγό, τη Δήμητρη αστυνομικό που είναι σύζυγός του, μια χαρά θα είναι τα παιδιά. Ευτυχισμένα. Λοιπόν. Κώστα. Καλή επιτυχία. Στην αστυνομία. Στο Γιάννη. Και στο Κατάρ. Εμείς εδώ έχουμε την Κατάρα. Εσύ έχεις την Κατάρα. Εμείς έχουμε την Κατάρα. Και εσείς έχετε. Δεν κέρδισε τον κεραυνό. Άχρηστη! Τέλος πάντων. Ωραία, πες μας κάτι, γι' αυτό δεν είπες τίποτα. Έχεις 4 λεπτά. Παρέα με το Mr. Gold, Κώστα, γιατί σαν την πίτσα δεν έχει. Ένα κακό παιχνίδι. Ένα κακό παιχνίδι, όντως, σαν την πίτσα δεν έχει. Ένα κακό παιχνίδι. Δεν χρειάζεται καταστροφολογία. Χάθηκε ένα στόχος. Σημαντικός. Ο ίδιος που έχασε ο Άρης στον πόλο. Σημαντικός, ναι. Σημαντικός στόχος. Χάθηκε. Χάθηκε προώρα βασικά, γιατί μπορεί να έχανε στον τελικό τώρα με τους Ολλανδούς, οι οποίοι κέρδισαν 50 πόντους στους άλλους, οι οποίοι άλλοι πήγαν χωρίς 5 παίκτες με κορονοϊό, οι Ουκρανοί. Και κέρδισε 35 πόντους η Ντονάρ. Η οποία... 20 πόντους θα κέρδιζες τους Ολλανδούς, Κώστα. Όχι, δεν νομίζω. Την Ντεμπός. Γιατί θα ήταν πιο. Θυμάστε την Ντεμπός. Ντεμπός. Γιατί θα ήταν πιο στα μέτρα μας, πιο μπασκετική ομάδα. Ο κεραυνός βέβαια έπαιζε. Run and gun. Run and gun, το γνωστό μπάσκετ αυτό που παίζουν όλες οι ομάδες που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Μπήκαν όλα τα τρίποντα. 18. Κώστα. Όλα ήταν μόνοι τους. 18 στα 32. Αυτό δείχνει ότι είχες κακή 18 στα 32 έχω εγώ. Είχες κακή αμυντική περιστροφή. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω το παιχνίδι το είδαν όλοι. Έγιναν και ακούστηκαν πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη κριτική. Και ορθώς υπάρχει. Στον κόσμο. Φυσικά μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, ορθώς υπάρχει. Απλά δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα, ούτε να τα καταστρέφουμε όλα. Ούτε να βγάζουμε τους παίκτες άχρηστους και τον προπονητή στον έναν πρώτο αγώνα. Μόνο τον Κάνε βγάζουμε άχρηστο στον πρώτο αγώνα και τον Ντάτκοβιτς.
Και το Σάκητς. Οι παίκτες των άλλων ομάδων είναι μία από το πρώτο παιχνίδι. Στον Άρη όμως, στο ποδόσφαιρο, άχρηστε. Καλά, ο Γκανέας τον πρώτο, εγώ δεν είπα ότι τον κάλεσε η Εθνική μετά. Η Ρουμανία πάλι. Χθες. Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν έπαιξαν καλά ορισμένα από τα ατού της ομάδας, η αλήθεια είναι. Απρόσμενα, αλλά θα μου πεις τώρα αυτό που λέγαμε πριν. Έχει συμβόλαιο ότι θα μπει, ας πούμε, ο Τάδε και θα παίξει καλά. Τον πήρες για καλό. Κώστα, δεν το βγήκε το μάτι. Δεν γίνεται να μην παίρνεις rebound. Χρήσανθε. Δεν έπαιρνες rebound. Χρήσανθε, γίνεται. Έκανε σε κάποια φάση αυτός ο. Και οι δυο ψηλοί μας ήταν έτοιμοι. Ο άλλος ήταν 40 πυρετών την εβδομάδα. Ο Μιχαήλ έχει κάνει. Κύπρος παίκτης. Έχει κάνει ένα σουτ σε κάποια φάση από το ύψος της ρακέτας. Και χτυπάει κάτω. Και χτυπάει, όχι στο στεφάνι. Χτυπάει στο ταμπλό δίπλα. Δεν βρήκε το στεφάνι. Ναι, στο μαξιλαράκι. Και πάει στα χέρια του. Και, του άλλου. Και δεν παίρνει ένα rebound, ένα block out. Και τρώμε καλάθι και φάουλ. Τσαϊρελί, block out, Μιχάλη. Δεν ήταν ο Τσαϊρελί. Που θες όλα τα λεφτά από τον Άρη, μην αρχίσω. Δεν ήταν ο Τσαϊρελί στη φάση. Και τρώμε καλάθι και φάουλ σε αυτό, Χρήσανθε. Τρώμε καλάθι και φάουλ σε αυτή τη φάση που λες. Την μπαίνει, του έρχεται στα χέρια και κάνει. Εδώ ρε Λαφέρ, σου λέω ότι έχει κερδίσει. Κάνει ο Χάλαν εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο. Τα βάζει όλα. Τρίποντα από κάτω όλα κτλ. Πα στο συν 4 και μένουν 50 δευτερόλεπτα. Και εκτρός τρίποντο και φάουλ. Ρε γκάγκα. Από τον Τζαλτίδη του Κεραυνού. Παιχταράς. Ο οποίος, σου είπα, τέτοιο παιχνίδι δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του. Και εγώ και πιστεύω, με τον Ηρακλή, αντίπαλο θα γίνει. Γερός να είναι, δεν θα ξανακάνει. 30 χρονών, Βίλιαμσον. Θα κερδίσει ο Βίλιαμσον. Και δεν έχει βάλει τρίποντο στην καριέρα του. Και βάλει τρίποντο και φάουλ. Γελάμε τώρα. Το ότι παίρνει ο ψηλός που δεν έχει σουτάρει τρίποντο. Το τρίποντο το κρίσιμο και το βάζει και παίρνει και φάουλ. Δεν είναι φοβερό? Ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό για να δεις την κατάρα της γριάς. Έτσι. Εντάξει, τώρα χρειάζεται ανασύνταξη που λέμε τα κλισέ αυτά. Να πούμε ότι συνεχίζει στην Ευρώπη ο Ηρακλής βεβαίως. Και μάλιστα, πρόσεξε τώρα, σε πολύ δύσκολο όμιλο. Στο FIBA Europe Cup. Ό,τι με την Gourmand από την Ουγγαρία. Αυτό είναι δύσκολο, η Gourmand. Ναι, είναι καλή ομάδα. Φασαλάμι Ουγγαρία. Τη Reggio Emilia από την Ιταλία. 30 πόντους. Και την Anvil από την Πολωνία. Την πιο γνωστή ίσως πολωνική θα ομάδα παίξουμε, τελευταία θα χρόνια. Θα παίξουμε και στις δύο έδρες. Θα παίξουμε, ναι, και στις δύο έδρες. Ωραία. Το πρωτάθλημα αυτό αρχίζει τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. Και δεν θα χρειαστεί, ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία του Αλεξάνδριο. Όπως όλα δείχνουν. Θα πρέπει να το τσεκάρω αυτό. Αλλά νομίζω ότι στο FIBA Europe Cup δεν υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας. Μπορείς να με πάρεις μαζί σου στο ταξίδι στην Πολωνία. Όχι στην Πολωνία. Γιατί όχι στην Πολωνία. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Ναι. Στην πρωτεύουσα της. Ναι. Στην πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού πορνό. Έτσι. Δεν έχω πάει η Βουδαπέστη. Είναι η Πράγα για μένα και η Βουδαπέστη. Βουδαπέστη θέλω να πάω. Δεν έχω πάει. Είναι από τις λίγες χώρες. Τέλος πάντων, για να το σοβαρέψουμε, προφανώς ήταν ένα πολύ κακό αποτέλεσμα όπου πήγαν όλα ανάποδα. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει να προχωρήσεις. Το σκορ δεν είπες. 96-94 στην παράταση. Μπράβο, 86-86 η κανονική διάρκεια. Που κατάφερες και στην τελευταία φάση, στα ναι. τέσσερα. Καταρχήν έχεις κάνει ένα ανόητο, αστείο, γελίο, όχι, ήταν, αδιανόητο όχι, φάουλ. Όχι. Ήταν, δεν έπρεπε να το κάνεις. Θα το βάζε. Ποιο θα βάζε, ρε. Άντε, ρε. Ο Ρόρι σου τώρα. Ο Ρόρι τώρα και ο Μόρι. Ήτανε προσπίση και ήταν μόνος του και έπεσε πάνω του, το έκανε φάουλ. Τώρα εντάξει. Εντάξει. Ήταν με τη λήξη επίθεση. Και στα τέσσερα δευτερόλεπτα κάνει σουτ ο Χάλαν. Το από χάνει. Από τη γωνία. Και κάνεις follow. Κάνεις follow και το χάνεις. Δύσκολο, εντάξει. Ήταν λίγο πιο μακριά. Δύσκολο. Έπρεπε να την πιάσει. Δεν ήθελε, ρε φίλε. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Δεν ήξερε. Δεν ήθελε. Δεν ήξερε. 18 τρίποντα φάγαμε. Δεν μπορούσε. 18 τρίποντα. 18... Εν τω μεταξύ και. Ο Στεφ Κάρι της Κύπρου έπεσε. Και μπαίναν όλα αθόρυβα. Κλατς. Λέω, ρε φίλε, τι κάνουν αυτοί. Οι Splash Brothers, τέλος πάντων. Εντάξει. Πολύ κακό παιχνίδι. Κακή ανάμνηση. Κακή βραδιά. Διαχείριση τώρα. Δεν θα πάει ο Κούς την Πέμπτη. Χρειάζεται. Δεν είπα, ναι. Στο είπα. Γλιτώνουμε και τα έξοδα. Μου έκανε, λέει, μπλοκ ο Χρύσανθος. Ποιος είναι αυτός? Τον Πέτρο. Έκραξα, λέει, το Λόπες πριν δύο αγωνιστικές και όταν έβαλε γκολ, λέει, μου την είπε. Ωραία, Χρύσανθε. Αν είναι αυτός ο οποίος. Είναι καλός Αριανός αυτός. Αν είναι αυτός ο οποίος όταν μπήκε ο Λόπεθ είπε μπαίνει το παλτό. Ναι. Εντάξει, δεν το μπορώ. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Όχι, όχι. Δεν μπορώ. Που μου είπε το Δόνι. Ενώ είναι στη Μακάμπη. Εντάξει, αυτό μπορεί παιδιά, να μην. Παιδιά, την ήξερε. Ώρα τη μετάδοση γινόταν μπορεί αυτό. Να μην το ήξερε. Όταν εμεί δουλεύουμε, δεν μπορεί. Εσύ είσαι στο κινητό σα και στέλνει την ώρα που δουλεύουμε, το αίμα είναι πάνω το κεφάλι. Και για του φιλάθου ισχύει. Και αυτό. Δεν τον έκανα μπλοκ. Ψέματα λέει. Έτσι, ψέματα. Όχι. Μπορεί. Απλά λέει, τελικά, δεν ανοίγω τα μηνύματα και του. Μου λέει, και μου λέει, μην το πει λέει φωναχτά. Όχι, όχι. Δεν ανοίγω τα μηνύματα για να μην εκνευριστώ. Δεν ανοίγω τα μηνύματα. Να τα ανοίξει και άποψη αυτό. Να τη λέει σε σένα.
Τι λέει, εγώ δεν θέλω την ώρα του μάτς απόψεις. Υπάρχουν οπαδοί όλων εγώ των ομάδων. Εγώ απαντάω σε όλους, Κώστα. Εγώ απαντάω σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και Αριανούς και Παοξίδες. Ακόμα και σε αυτόν που έχει στείλει μήνυμα στο Λίμπερο και με λέει βλάκα και την άλλη τη λέξη καλά, και τέτοια. Και... Σε όλους απαντάω. Αλλά πρέπει να αντιλαμβάνεστε, παιδιά, ότι εμείς δουλεύουμε την ώρα του μάτς. Κάνουμε μια δουλειά. Δεν είμαστε. Εντάξει, να βγάζετε την τρέλα σας. Εμείς τι να κάνουμε δηλαδή. Την ώρα του μάτζα αγώνι μου στο 50. Ο άλλος έλεγε ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Μπαίνει το παλτό. Να βγει να μας μαλώσει, έλεγε ο άλλος. 1500 μηνύματα κραξίματος στην ομάδα, λογικό. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας να βγει να μας μαλώσει. Να βγω, ρε φίλε, να σας μαλώσω. Όταν κράζετε τους παίκτες και βρίζετε τις μάνες τους, θα βγω και θα σας μαλώσω. Όταν βρίζετε τη μάνα του προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί για μένα είναι θεσμός, και όποιος ωραία τη φανέλα του Ηρακλή είναι θεσμός. Το έχω ξεπεράσει αυτό. Τι το έχει ξεπεράσει. Του αφήνω να τις βρίζουμε. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Η ομάδα υποτίθεται είναι ιερή. Δεν είναι. Άλλο χάνω και άλλο διαλύω. Αν όμως εσύ μία φορά πεις για έναν παίχτη κάτι, θα σου πούν καλά. Και τον γουστάρουνε τον παίχτη. Εντάξει, ναι. Θα φας μπινελίκι. Αλλά αυτοί μπορούν να βρίζουν τις μάνες τους. Δεν μπορούμε να βρίζουμε κανέναν που είναι στις ομάδες. Υποτίθεται ότι ο ρόλος μας είναι να στηρίζουμε τις ομάδες. Λέω ο ρόλος μας ως φύλαθλοι, έτσι. Στη Γάμα Εθνική, στη Δέλτα Εθνική, στο Champions League, στο Παγκόσμιο Κύπελο, στα Χρυσά Μετάλλια, στον υποβιβασμό, στην καταστροφή. Θεωρητικά έτσι είναι ο φύλαθλος. Δηλαδή δεν είμαι Ηρακλής μόνο στις νίκες. Κέρδισα και πήγα, ας πούμε, στο Champions League του μπάσκετ. Καλά, Ηρακλής δεν και έπαιζα πέρσι με το Χαρίλο Τρικούπ Μεσολογγίου και την Καρδίτσα. Και φέτος έπαιζα προκριματικά BCL. Έτσι. Έτσι είναι τα πράγματα. Με τον Τρικούπι κέρδιζες. Νυφάλια. Έχανα και εκεί. Και εκεί να τις μπινελίκη. Άντε κλείσε. Κανονίστε, ανεβείτε και τέτοια. Ο Μίστερ Γκόλντεν μαζί μας. Οκ, okay, τουλάχιστον λέει το έμαθα, λέει ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Πέτρο, στέλνε σε μένα. Θα του τα λέω εγώ. Όχι, τα στέλνει κανένα, δεν του μπλοκάρα. Απλά δεν ανοίγει. Είμαι φανατικός του Χρύσανθου, λέει. Για Δόνη, λέει, όντως λέει, το είπα. Δεν είπα, λέει, για Λόπεζ. Μπορεί να ήταν άλλο τότε. Γιατί μου στείλει ένα την ώρα του μάτς. Λοιπόν. Την ώρα που μπαίνει ο Λόπεθ, μου γράφει ένα, οχ, με αυτό το παλτό δεν πρέπει να βάλουμε γκολ. Και περνάει δύο λεπτά και βάζει γκολ. Και σε αυτόν που είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας να μας μαλώσει, έστειλα μήνυμα. Και του λέω, αδερφέ, ποιο είναι το πρόβλημά σου, τι θέλεις. Θέλεις να φύγω εγώ για να πάει η ομάδα καλύτερα, αν πιστεύεις ότι αυτή είναι η λύση, πολύ εύκολα. Και θα γίνει αυτό κιόλας, σιγά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν θα φας 18 τρίποντα. Δεν θα φας 18 τρίποντα, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, κακό αποτέλεσμα. Τώρα, ό,τι και να λέμε, το είδαν το μάτς όλοι, όλοι έχουν συμπεράσματα. Τις τεχνικές αναλύσεις δεν μπορώ εγώ. 20 πόντους σας έριξω. Τις τεχνικές αναλύσεις δεν μπορώ από κόσμο ο οποίος δεν πατάει στο γήπεδο. Αυτό τρελαίνω. Όπως εγώ που έκανα, που έστειλα χθες για τον Ζιάγκο. Πέσουν κανένα εντάξει, σύστημα. Τουλάχιστον εσύ έχεις δει και 1000 μάτς μπάσκετ. Θα μου πεις αλήθεια. Όποιος πέσει στην εκκλησία γίνεται και παπάς. Όποιος πέσει στα μπουζούκια ξέρει και μπουζούκι. Όχι, αλλά μπορεί να τραγουδάει Κώστα και να ψέλνει. Μπορεί να έχει μια ίσως πιο εμπεριστατωμένη άποψη αν κάποιος έχει καλή φωνή. Αν κάποιος μπουζουξής παίζει καλά. Νύχτα ξελογιάστρα. Λοιπόν. Να κλείσω πριν να σα πω. Νομίζω το μήνυμα πέρασε. Τώρα ο Ηρακλής δεν πέρασε. Ο Ηρακλής δεν πέρασε. Ο Ηρακλής ψάχνει τώρα. Ώστε είναι 2 και 5. Εντάξει. Άντε, δεν είναι 2 άλλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.